Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Bonjour, bonjour, bonjour. Sac voyage, éclair, soufflé, chocolat. How do you do? Λοιπόν, στο Αθλητικό Μετρόπολη συντονισμένοι. Μην μπερδεύεστε, εδώ σε 95,5 των FM. Θα τα πούμε παρέα μέχρι και τις 4 θα είμαστε. Αν είμαστε γεροί και αν δεν μετανιώσει κάποιος από τους δύο στην πορεία. Μέχρι τις 4 θα γίνει. Συνήθως πέφτουν ψηλές, μαλώνουμε, κάνουμε, εντάξει. Μπορεί κάποιος να θυμώσει και να φύγει, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορεί σήμερα να φύγω εγώ, μπορεί να φύγεις εσύ. Ναι. Να εκνευριστεί, μπορεί να. Κανένα συγχωρήψεις μας παράτησε ποτέ. Όχι. Όχι ακόμα. Μπορεί να γίνει και αυτό. Όχι ακόμα. Να μας παρατήσει κανένα συγχωρήψεις. Σαν το Λευτέρη Λού τον Χατζηπαντελίδη. Γραμματεία μας έχει καταλήψει. Μας έχει καταλήψει, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης Διτσιράπης στο production, η κυρία Εβιγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο ισορροπημένος και ανισόρροπος εδώ στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Εγώ είμαι ισορροπημένος. Εντάξει. Λοιπόν, και ενώ εμείς απολαμβάνουμε πολλά γκολ στο φετινό Euro, εσύ τα βάζει γκολ στην επικοινωνία μας, σκοράροντας την καρτοκινητή. Απολαμβάνουμε την απόλυτη οικονομία και ελευθερία και με κάρτα ανανέωση 5 ευρώ και έλεγχο υπολείπου με την εφαρμογή MySita Mobile. Κάντε κοντρόλ στην επικοινωνία σας και ενημερωθείτε τώρα στο 13877 ή το sita.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό και μην ξεχνάτε ότι στα καταστήματα Κοσμάγλου θα βρείτε χρώματα με μεγάλη ποικιλία και καλλιτικότητα και φυσικά αν αναζητάτε τον κατάλληλο συνδυασμό για το δικό σας χώρο τότε θα πάρετε χρώματα Vitex. Θα τα βρείτε σε καταστήματα Κοσμάγλου, Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 στο Φοίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Α02 κενό. Euro ονοματεπώνυμο στο 54344. Αύριο κληρώνεται η Smart TV MLS 42 Ιντσόν. Κωνσταντίνε, σούπερ τηλεόραση, σούπερ δώρο για έναν ή μία. Τυχερούς φίλους ακροατές, ένας δηλαδή που θα την πάρει η μία, τυχερός ήταν αυτός που θα την πάρει. Ένα μήνυμα αύριο, 11 η ώρα θα γίνει η κλήρωση, Α02 κενό, Euro ονοματεπώνυμο στο 54344. Με το που μπήκα μέσα, σε βρήκα μετά από καιρό να με περιμένεις. Ύποπτο. Ναι. Εσύ για να έρθεις τόσο νωρίς κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Ή ήσουν ανήσυχος ή τελείωσε δουλειά σου πιο νωρίς ή... Γιατί σε βλέπω γενικά ανήσυχο. Γιατί είσαι τόσο ανήσυχος? Γιατί είδα πολύ ησυχία χθες. Ησυχία? Ναι. Πού είχε ησυχία? Στο Καφτατζόγλιο. Στο... Πού έγινε η πρώτη? Η πρώτη, ναι. Μισό λεπτό. Πού έγινε η πρώτη? Η πρώτη του Ηρακλή έγινε στη Μίκρα. Στην Πίκρα? Η Μίκρα. Α, στη Μίκρα έγινε. Ναι. Περίμενα να δω ακόντια, περίμενα να δω δόρατα. Περίμενα να δω καπνογόνα, περίμενα να δω υδρογόνα, περίμενα να δω οξυγόνα, ναι. Περίμενα να δω μανούρα, περίμενα να δω συνθήματα, περίμενα να δω κτλ. Και είδα μια ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή, Μίκρα. Ναι. Στην πρώτη του Ηρακλή. Στην πρώτη του Ηρακλή. Εκεί που έλα, θα γινόταν ο χαμός. Ο Παπαθανασάκη, αυτό και τη διοίκηση, όποιο το στηρίζει, τον κάνανε μπαούλο να πούμε κτλ. Ήταν όλα με λιγάλα. Και εδώ σκουμουνιστών είναι αυτά. Μέχρι και το Σέμοντα μου τον καλωσορίσανε, τον αγκαλιάσαν, τον φιλήσαν κτλ. Αφοδέσμες, ιστορίες, κόλπα. Άντε βρε. Ναι. Παπατζή τώρα. Και πού τα ξέρεις εσύ αυτά πράγματα? Ο Βιλδυρίδης με τα είπε. Ότι του πήραν και κανένα δαχτυλίδι. Ναι. Ο Βιλδυρίδης μου το είπε. Πήγα, σου κάνει καμιά καλή τιμή. Πήγα απ' έξω από το, με από το μαγαζί. Με αναγνώρισε. Με αναγνώρισε ο Βιλδυρίδης. Λέει, Ραπτόπουλε, λέει, φεύγω διακοπές. Πού πάτε, λέω, κύριε Βιλδυρίδη? Φεύγω, μου λέει, διακοπές. Λέω, γιατί? Πήρανε, λέει, ένα δαχτυλίδι εδώ πέρα. Ήρθε εδώ ένας κακομούτσινος με ένα χοντρό. Ποιος κακομούτσινος με ποιο χοντρό, λέω, ρε, φίλε. Ένα δαχτυλίδι, λέει, τι να σου πω, ρε, παιδί μου, λέει. Σαν,
σαν διαστημόπλοιο ήταν. Το δαχτυλίδι. 487 καράτια κτλ. Κάψε, τέρα τα λόγια, άιτε. Ναι, και τι έγινε, λέω. Ήρθε εδώ ένας, λέει, σε γκέι ήταν, λέει, δεν νομίζω, λέει. Δεν ξέρω, τι σχέση είχαν, λέει. Ήταν ένας χοντρός, λέει, τεράστιος, με κάτι μουσια, λέει, κάτι αυτά. Μάλιστα. Χοντρομπαλάς, να πούμε, 500 κιλά. Και ήταν και ένας, λέει, να πούμε, κακομούτσονας, θαρίς και ήταν, λέει, σε καρασγέρικο, λέει, δεκαετίας του 70, εκεί στο Ψηφίδι, να πούμε, που δούλευε. Στη Τζιμισκή. Ναι, στη Τζιμισκή. Και το κλείνω, λέει, για μερικές μέρες. Λέει, φεύγω, λέει, τους ή άλλους, τώρα, λέει, ποιος θα αγοράσει και τα λοιπά. Έκανα, λέει, για ένα τρίμηνο, λέει, μια πώληση, λέει, μάμι σέτα, λέει, φοβερός. Και μετά βλέπω ένα φουσκωτό που κάνει βάρη σε ένα γυμναστήριο box και τα λοιπά. Μου λέει, οδηγούσα μια λιμουζίνα, λέει, είχα πάρει, λέει, τον Παπαθανασάκη με τον, πώς το λένε, με τον Βρουτόταυρο, τον... Το Μαρινάκι, τους πήγα, λέει, μια βόλτα, λέει, από το Μακεδονία Παλάς. Ο Γιωργάκης. Ναι, ο. Ποιο Γιωργάκης. Ο Γιωργάκης τα είπε αυτά. Ποιο Γιωργάκης. Όλοι μπράβοι φίλοι σου είναι σένα. Όλοι φουσκωτοί, όλη νύχτα είναι φίλοι του κόκκινου. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέγε. Ναι. Τέλος πάντων, και είναι και Γιωργάκης. Ναι. Ο Γρηγόριος, ο σοβαρός, μεγάλος δημοσιογράφος, είπε το μπράβο Γιωργάκη. Κατάλαβες ο Γιωργάκης. Άμα κλάσει ο Γιωργάκης. Θα του διεμόπτει του κόκκινο αυτή τη σαβούρα εδώ δεξιά με τα πνευμόνια τα χαλασμένα. Χαρχούρ. Αχ, να χαθεί κακό χρονονάκι μετά. Μια χαρά είναι τα πνευμόνια μου. Ναι, τα ακούω εγώ στο μικρόφωνο. Όλοι οι πνευμονολόγοι λένε φέρ το κόκκινο εδώ πέρα να το κάνουμε φυσιογράφημα, να πούμε. Τέλος πάντων πήγε, έκανε. Σπινθιογράφημα. Φυσιογράφημα, πώς τα λένε αυτά. Σπυρομέτρηση. Άλλο πράγμα είναι το σπινθιογράφημα, άλλο πράγμα είναι η σπυρομέτρηση. Σπυρομέτρηση τι. Μετράνε τα φέσια του Σπύρου. Φυσάς ρε φίλε, σαν ένα μηχάνημα. Και από την ταχύτητα, ναι. Και από τον αέρα τον οποίο εξάγεις, ναι. Βγάζουν συμπεράσματα για την κατάσταση. Εσύ τι εξάγεις, Νίκο, τι είναι εξάγεις από τον αέρα? Δεν βγάζεις. Σίπουρο και τσιγάρο είσαι. Και παρατάφτα τα πνευμόνια του είναι φοβερά. Λέει ο γιατρός, τέτοιο πράγμα δεν έχω δει, λέει. Τέτοιο βόδι, λέει. Τσίπουρο τσιγάρο. Πάει κανένα εξετάσεις καθαρός. Είναι καιρός να σαν τα ψηλά βουνά. Και όσο βγαίνει καθαρός, ξανά αυτός τσίπουρο τσιγάρο. Τίποτα. Τέλος πάντων, έγινε το πάντρεμα εκεί, Παπαθανασάκη με τον Μπουρτόταυρο. Τα βρήκανε, τα κάνανε τα ράνα. Το αποδέχτηκε η θύρα 10 εκεί χθες το απόγευμα κτλ. Χειροκρότημα, ιστορίες κτλ. Πήγανε εκεί πέρα, σκύβανε ο Μάνος, έπαθε η μέση του ο πέμπτος σπόνδυλος. Θα τον πάω εγώ τώρα στον. Εσύ, γιατί είσαι αυτό το κάκο. Τι, ο πέμπτος σπόνδυλος. Γιατί λες τέτοια ψέματα στον κόσμο. Από το σκύψιμο για να φιλήσει το δαχτυλίδι. Ναι, ο πέμπτος σπόνδυλος. Τώρα έγινε καλά το ποδάρι του, να είναι γερός ο Μάνος. Έσκυψε να πούμε μπρούμητα, να πούμε κτλ. Για να φιλήσει το δαχτυλίδι και πιάστηκε η μέση του. Τον πήγα στο Σταύρο, εγώ, τον Καρατάσο, που είναι ορθοπαιδικός και κάνει ανατάξεις. Κατάλαβες. Τον πήγα εκεί πέρα, στη Χαριλάου, και στο Μιχαλίτσι το σπίτι από πίσω. Χράτς, χρούτς, θα τον ισιώσει. Θα πάει εκεί και η υπόλοιπη παρέα του ισιώσει. Βέβαια. Μια χαρά όλα με λιγάλα. Θα ράνω, εγώ θα τον κάνω τον Παθανασάκη, το σκίσω, θα τον κάνω. Μαλώνεις ρε. Κρατάτε με. Κατάλαβες ο Μάνος. Όλα με λιγάλα. Όχι το μόνο Φουγκαράς αυτός παραιτήθηκε. Ο υπεύθυνος τύπου. Ένα παιδάκι εκεί πέρα κτλ. Γιάννης Ρουμελιώτης. Ο Ρουμελιώτης. Χέστηκε πάνω το Ρουμελιώτης από το φόβο του. Χέστηκε. Ναι. Μόνο αυτόν καταρθώσαν και διώξανε το Ρουμελιώτη. Όποιος δηλαδή. Τι δηλαδή. Τι. Άιντε, σταμάτασαι. Λοιπόν. Παίρνει ο Μάνος, τι θέλει. Από το σκύψιμο, ότι μπορεί. Μούδια στο ποδάρι. Άμα μούδια στο ποδάρι, μπορεί να κάνει κύλι δίσκου. Δύσκολο είναι. Άμα δεν μούδια στο ποδάρι, καλά είναι. Να μην σκύβει πολύ, πες τώρα. Ναι. Λέγε, σ' ακούω. Λέγε. Τι βογκάς ρε κόκκινε, μη βογκάς. Μην τραβάς φρένο ρε πάλι ρε. Μη βογκάς, άστα κινητά εκεί πέρα, άστα ρε. Λέγε ρε, τι βογκάς. Αρχίζεις πάλι κολλάς σου Ηρακλειδής και μετά θα λες Γρηγόρη βοήθαμε. Τι να βοηθήσεις. Βοήθαμε. Τι να με βοηθήσεις. Τι ήθελες να γίνει στην πρώτη προπόνηση ρε. Λοιπόν. Τι ήθελες να γίνει. Κοίταξε εδώ ησυχία. Τι ήθελες να γίνει δηλαδή, για πες μου. Της πόπης να γίνει. Απαγωγή τον Παπαθανασάκη, απαγωγή το Σέμο. Απαγωγή τον Παπαδόπουλο, τελείωσε. Ή πάμε διοίκηση πρωτοδικείου, δεν γίνεται προπόνηση. Αυτό ήθελα να γίνει. Μπράβο. Ναι. Ομολόγησες ότι κάτι κακό ήθελε. Αυτό λένε οι Ηρακλειδείς. Δεν είναι κακό. Οι Ηρακλειδείς λένε ή διοίκηση πρωτοδικείου ή τίποτα. Με αυτόν τον απατεώνα λέει, έτσι τον λένε αυτοί. Εγώ δεν τον υιοθετώ τον ναι. Όρο. Δεν λέω ότι ο κ. Παπαθανασάκης είναι απατεώνας, αλλά λένε αυτοί με την ανακοίνωση. Δεν υιοθετώ εγώ. Ούτε εσύ υιοθετείς. Ας τα αποδείξει στο δικαστήριο αυτή ότι είναι απαταιώνας ο Παπαθανασάκης. Επειδή πάνε κόντρα μαζί του κτλ. Αυτή είπαν όμως ή δείξη πρωτοδικείου ή τίποτα να πούμε κτλ. Τι ήθελες να. Ο Μάνος θέλει να βγει. Τι να βγει, μωρέ.
Τι να βγει. Να βγει. Τι να βγει. Εφού τον χρέος προσωπικά να βγει. Τι, εντάξει, ίσιος η Μέση. Ίσιος η Μέση, μάνο μου. Α, θα τον έχει. Πάρ' τον, αρε. Έλα, ρε, τι έγινε, διοίκηση, πρωτοδικείο έχουμε. Εντάξει, όλα μέλη, γάλα. Καλησπέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα στην πόλη του Ηρακλή. Ναι, ναι. Κύριε Ραπτόπουλε, τι έγινε, ποιος έσκυψε τη μέση του, γιατί εμένα η μέση μου μια χαρά είναι. Εσύ η μέση σου, σκυμμένος, ο πέμπτος. Τι θέλετε να πείτε, δηλαδή, ότι φιλήσαμε δαχτυλίδι σε ποιόνα. Ούτε ήρα, ούτε μοίρα, τίποτα. Ποιος ήταν οι ποδοσφαιριστές μας, δεν φωνάξε, και ο προπονητής μας μόνο εκεί. Ποιος, πόνο είχε. Ποιον λοιπόν σκύψαμε, δεν κατάλαβα. Χίλια άτομα εκεί τι κάνατε. Χίλια άτομα εκεί τι κάναμε. Ναι. Νεκρική σιγή. Νεκρική σιγή γιατί. Νεκρική σιγή. Ο λόγος... απλά να δούμε τα χρώματα της ομάδος μας. Ναι. Τον προπονητή μας, τους ποδοσφαιριστές μας. Επανάσταση έχετε τώρα εσείς, πόλεμα έχετε. Εγώ είδα πρέπει μόνο ξαπλώστρες που δεν είδα εκεί πέρα. Δεν Κόπερτον. Τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα και πολύ σοβαρά. Αυτό λέω και εγώ, είναι κρίσιμα τα γιατί πράγματα. Γιατί είστε ένας άνθρωπος. Ήρθε ο Σέμος εκεί, λαλαλα, λουλουλού. Ο Άβελ να πούμε. Ναι, του άλευε την πλάτη με Κόπερτον. Όλα μια χαρά. Ρε Μάνο, διοίκηση πρωτοδικείου είπατε να το ρίξετε αυτό, να. Αλλά δεν το ρίχνετε, κύριε, βλέπω. Κύριε Ραπτόπουλε, μην βιάζεστε, παρακαλώ. Τι να βιάζουμε, όλα αργά γίνονται σε αυτή την πόλη. Μην αρχίζετε να κάνετε εικασίες, οι οποίες όχι μόνο δεν ισχύουν, απλά εξοργίζουν και τον κόσμο του Ηρακλή. Γροθιά ομάδα και λαός διαβάζουν στις εφημερίδες εδώ Σωτηρόπουλος Πάγκος. Μια χαρά όλα. Ο κεφαλοκροκόρακας ο Σέμος εκεί δύο μέτρα παλικάρι ξάπλωσε τον Τζοβάνι. Ποιον είχε βαρέσει, ρε, το. Ποιον είχε σκοτώσει, να πούμε. Τον βλέπω μια χαρά. Ο Σέμος, τον Τζοβάνι. Ο τον Τζοβάνι το άλλαξε τα πετρέλαια. Δεν βλέπω. Έπεσε. Τι έπεσε. Πάρτονα λίγο, τι θέλει. Τι πάρτονα, ρε. Τι. Εσύ τι λες, ρε κόκκινα, γιατί δεν μιλάς. Εγώ έβλεπα μπάσκετ. Τι έβλεπες. Μπάσκετ. Τι μπάσκετ έβλεπες. Την Εθνική Ελλάδα με το Ιράν. Ποιος κέρδισε. Η Ελλάδα. Και τι ήθελες να δεις, τον Αμπεκαπούγκο. Αντετοκούμπο λέγεται, ρε. Ποιο Αμπεκαπούγκο από τους δύο είδες. Και οι δύο παίξαν. Αν το ξέρεις τι παίζουν. Έρε την κάμπια, είδες. Έβαλες και ο Θανάσης και ο Γιάννης έπαιξαν. Ο Αμπεκαπούγκο. Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο. Και οι δύο παίξαν. Και είδες εσύ το Ιράν. Το είδε την Ελλάδα με το Ιράν. Ναι. Τι να κάνω. Κάνε επαναστάτη στην κερκίδα εκεί, δεν είδες να φέρει να κλείσει το Ιράν. Δεν ξέρω. Να κάνει το καμικάζι να πούμε. Για πράγματα που δεν γνωρίζω δεν μιλάω. Καλτσίδη, βγες να μιλήσεις. Ποιος Καλτσίδης. Όταν θα ανοίξουμε γραμμές θα βγει ο Καλτσίδης. Θα μας πει τι επανάσταση είναι αυτή. Κάτσε ρε. Εγώ ήξερα ότι θα γίνει πόλεμος μέχρι εσχάτων για να φύγει ο Παπαθανασάκης και να πάει η διοίκηση πρωτοδικείους ο Ηράκλης. Και τώρα βλέπω όλα μέλη γάλα. Επειδή λείπει ο Παπαθανασάκης, τι γίνεται πόλεμος τώρα. Πού είναι κόκκινο πόλεμος. Χίλια άτομα εκεί με την Κόπερτον να πούμε και εδώ. Πού. Κόπερτον. Κόπερτον. Έλα, τερατολόγος. Εγώ με τερατολόγος. Τερατολόγος. Εγώ με τερατολόγος. Πες τον κόσμο τι πίνεις και θα στα εγώ πω εγώ. Πίνω καλό Εβιτάλ, ρε μεγάλε. Γιατί. Για να μπορώ να αντέξω τις κολοτούμπες σας να πούμε. Μας. Δώστον. Κόπερτον. Έλα. Έλα. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Θα σας παρακαλούσα να μην κάνετε εικασίες. Επειδή περνάμε ακόμα μια φορά πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ βλέπω το Λουκίνα με μια κοιλιά σαν τον κόκκινο εδώ στη φωτογραφία. Και φοράει και άσπρο μπλουζάκι. Ο Λουκίνας προέρχεται από τραυματισμό, κύριε Ραπτόπουλε. Κάτι πυρόκυλα ο Λουκίνας. Δηλαδή... Από εκεί και πέρα ο Ηρακλής για ακόμα μια φορά. Κοίτα. Μ' ακούτε, κύριε Ραπτόπουλε. Μια χαρά είναι. Ναι, για πες. Διανύει πάλι την πιο δύσκολη περίοδο. Σωστό. Για ακόμα μια φορά. Ναι. Λοιπόν, το ότι πήγαμε εκεί και είδαμε τους παίκτες μας, την ομάδα μας, τον μπλε που αγαπάμε. Τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή. Κοίταξε, επειδή δεν ακούω. Περίμενε λίγο. Έχω μια απορία. Έβγαλε ο Αντουανέλα. Ο Αντουανέλα έβγαλε ανακοίνωση στήριξη. Ο Αντουανέλα. Επειδή μου λέει η διάφορα. Όχι, λάθος κάνατε. Ο Αντουανέλα. Έβγαλε ανακοίνωση σε άλλα τμήματα του Ηρακλή. Ρε εσύ, περίμενε λίγο. Να μην τον αφήνετε να λέει τέτοια πράγματα. Τι θα πει να μην τον αφήνω, δεν κατάλαβα τι είναι εδώ. Τι είμαστε. Το φασίστα FM είμαστε. Ακούνε κύριε Κόκκινε, ναι. Ακούνε χιλιάδες λαού του Ηρακλή. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Δεν μπορεί να λέει ότι ο κύριος Αντωνέλης. Ποιος Αντωνέλης, ποιος Αντωνέλα ρε. Επιχειρηματίας. Τι επιχειρηματίας ο Αντωνέλης, μετοχές της έχει η Αντωνέλας. Το Παπαθανασάκη υποστηρίζει που κάνετε πόλεμο εσείς και λέγατε όποιος στηρίξει τον Παπαθανασάκη θα μας βρει απέναντί σας. Κύριε Ραπτόπουλε, με ποιον είστε. Άντε πάλι. Τον Αντωνέλα θα τον κάνετε μπούκα. Το Σέμο δεν τον κάνετε μπούκα. Τον Αντωνέλη. Ναι. Μ' ακούτε. Σ' ακούω.
Τι Big Big για αυτή, με τι δουλειά θα γίνει. Άμα είναι το κινητό σου για τα ανάθενα, μην δεύτερε εμεί. Θα το φορτίσει. Ή το σταθερό σου. Ω, εννοείται, σε παρακαλώ, το ούτε για αστείο. Άντε τώρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Λοιπόν. Άκου να δεις τι λέει, ρε παιδιά, τραβάς τις κολότριχές εδώ. Θα στηρίξω σε χρόνο και με τρόπο που θέλω εγώ. Ο Αντωνέλης λέει, ο οποίος αποτελούσε λύση για τη διοικητική καθοδήγηση της ομάδας και πρώην μέλος του Δουσού της ΠΑΕ, με γραπτή τοποθέτηση υπογράμμιση πως θα στηρίξει πλέον τον Ηρακλή όπως ο ίδιος θέλει και με τρόπο που θα επιλέξει. Αρχικά σχολίασε προφανώς ηρωνικά τα όσα δήλωσε ο νέος Γενικός Διευθυντής ΠΑΕ Δημήτρης Νικολαίδης. Η τοποθέτηση του Αντωνέλη αναφέρει αναλυτικά. Στην αρχή διαβάζοντας και την πορεία ακούγοντας τα αποσπάσματα που αναρτήθηκαν από διαδίκτυο από συνέντευξη του νέου Γενικού Διευθυντή της ΠΑΕ σε ραδιοφωνικό σταθμό, εύκολα καταλήγει κάποιος με όρημη σκέψη τα εξής. Η ΠΑΕ δεν χρειάζεται καμία βοήθεια και ούτε πρόκειται να χρειαστεί. Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν είχαν ως δημιουργούς δημοσιογράφους και οπαδούς όσο ακολούθησαν, τον παράξενο αυτό των συμπεριφορών, η διοίκηση της ΠΑΕ επιρρύλθε σε μια δεινή κατάσταση. Λοιπόν, λέει ο Αντωνέλης, θα στηρίξω. Εγώ δεν λέω ότι κακός άνθρωπος ο Αντωνέλης, εγώ λέω να στηρίξει. Αλλά εσείς είπατε στο Σέμο, στον Αντωνέλη, στον οποιοδήποτε επιχειρηματία κτλ. Ότι όποιος στηρίξει τον Παπαθανασάκη δεν κυνηγήσετε. Αλλά βλέπω εδώ, μούγκα. Εγώ δεν σας λέω να τον. Να τα βάλετε εναντίον του, αλλά. Τι θέλω να κάνω. Είπανε. Θέλω να αποδείξω το φίλμα του δαχτυλιδιού, ρε. Αυτό θέλω. Τι θες τώρα. Καλά κάνουν. Ποιος φίλησε το δακτυλίδι. Ποιος φίλησε το δακτυλίδι. Άντε ρε τώρα, μην πεις εμένα φίλησε το δακτυλίδι. Άντε ρε ρόπα. Επειδή ήταν ήσυχη. Άντε ρε ρόπα. Επειδή ήταν ήσυχη, δηλαδή. Εσύ δεν θα γίνεται βασαρία να βλέπεις να παίρνει φωτιά το σύμπαν, μάτι, ιστορίες, απαγωγές και σεισμούς, μνημούς και καταποντισμούς. Ανακαθείς ανισόρροπες. Σε συχάθηκε η ψυχή μου. Τα βάλε με τους Ηρακλείς πάλι. Τι έγινε, βρωμόγερε. Σου φύγει η μαζέλα. Και άρχισε να κάνει παπαδά. Επανάσταση με χειροκροτήματα. Ποιο χειροκρότησε, δεν είπε. Πριν από λίγο είπε δεν χειροκρότησε κανεί. Τώρα το είπε, δεν χειροκρότησε κανεί. Απορία είναι για πραγματικά. Δεν φωνάξανε στηρίζουμε τον Έλλη, στηρίζουμε εσύ. Σε πείραξε που δεν φωνάξανε συνθήματα. Όχι, ρε. Με πείραξε που φιλήξατε δακτυλίδι και δεν το παραδέχεται. Ποιο φίλησε δακτυλίδι. Ποιο φίλησε. Ένα πε. Από το Βιλδυρίδι το φιλήσατε. Και τώρα έρχονται και παίκτε ο Φούντα, ο Μου. Πού βρήκε λεφτά να πάρει το Φούντα. Ο Γκέντζογλου. Πού θα βρει τα λεφτά, ρε. Παρήμα, ο Γκέντζογλου. Ο Γκέντζογλου. Στην ΑΕΚ έπαιζε. Ο Φούντα στην ΑΕΚ έπαιζε. Ναι. Τι σχέση έχουν με το θείο. Τι Φούντα, τι στην ΑΕΚ είναι τώρα. Από την ΑΕΚ πήγε, πού πήγε, ξέρει. Ποιο. Πού πήγε ο Φούντα από την ΑΕΚ. Στην Τρίπολη πήγε. Στην Τρίπολη πήγε. Λοιπόν, δεν έπαιξε. Στην Τρίπολη πιανού είναι. Πιανού είναι. Του Καημενάκη. Του Καημενάκη. Του Ολυμπιακού. Έχουν αγαθές σχέσεις. Αγαθές σχέσεις. Ρε Κόκκινε, ναι. Να σου πω κάτι. Μεγάλη τρύπα είσαι. Μεγάλο είσαι. Τρύπιος μεγάλος είσαι. Άκου να δεις. Θα το πετάξω. Θα το πετάξω το παράδειγμα. Δημοσιογραφικά είσαι να πούμε τρύπιος. Εγώ. Ναι. Εγώ σαν Γρηγόρης. Δημοσιογραφικά. Γιατί. Κοίταξε, καλύτε... άμα σε φυτέψω. Φύτεψέ με. Άμα σε φυτέψω. Φύτεψέ με. Ραπανάκι με και θα με φυτέψεις. Χειρότερο του σε. Λέω. Τυρίμε, κουρούμε χέρια λέω είσαι. Λέω ότι τη μούγκα την έχει περάσει. Ποια μούγκα ρε βλαμένε. Επειδή δεν πήγαν εκεί να κάνουν σωματά. Επειδή δεν τα κάνανε κάτω, επειδή δεν είδες να αποδογυρίζουν τα πάντα, πρέπει με το ζόρο να γίνει φασαρία. Τι για όλου κάλτσα είσαι εσύ, ρε. Με το ζόρι να με εκνευρίσει. Απ' την ώρα που ήρθα. Γιατί τόσο ήσυχα. Στην εκκλησία του Αγίου Θεράποντα μεγαλύτερη και η φασαρία, το ξέρεις. Αν πας στον όρθρο, λέει, περισσότερο θα κάνουν θόρυβο κάνουν οι κυρίες πάνε εκεί. Ή τα καντήλια, λέει, μεγαλύτερο θόρυβο κάνουν. Κολλάτε μου, απ' την ώρα που ήρθα δεν είχε. Αρέσει το λέω. Άσε με στην ησυχία μου, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ήμουν εκεί. Άμα θες να πεις κάτι, να το πεις. Αυτός εκεί το χαϊβά του. Το χαβά του. Και γιατί δεν μιλήσατε. Και γιατί δεν έγινε καμία απαγωγή. Και γιατί δεν έγινε ντου. Και γιατί δεν την πέσανε στο Σέμο. Και γιατί δεν την πέσανε στους υπολείπους. Και γιατί είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ρε φαγώθηκε, ρε. Φαγώθηκε διάολου κάλτσα, ρε. Μπάσκετ έβλεπα, δεν ξέρω το λέω, θα ρωτήσω και να σου πω. Ρωτάω, ναι, δεν φώναζε κανείς συνθήματα, δεν έγινε τίποτα. Το ότι δεν φώναζαν συνθήματα, το μετέφρασε εσύ ότι φιλήσα δαχτυλίδι. Oh. Πόσο κάλτσα μπορεί να είσαι. Το γλύψατε κιόλας. Τι βίτσια είναι αυτά, ρε. Τι βίτσια είναι αυτά, το γλύψατε κιόλας. Στάμπαρες κανένα καλό δαχτυλίδι για την κυρά σου και κρυσφάλεις καλύτερη τιμή. Δεν μας αρέσουν τα δαχτυλίδια. Συμφωνώ. Ούτε τα χρυσά βιλιά. Καθόλου. Αλλά γιατί φαγκώδα από την ώρα που ήρθα τίποτα εκεί, το μυαλό σου εκεί και γιατί δεν έγινε τίποτα αυτοί εκεί. Αυτοί που θα στηρίξουν τον Παπαθανασάκη θα τους κυνηγήσουμε. Κατάλαβες. Όχι, άστα μου λέει, είμαι βουλωμένο στο μάστρο. Φαγκώθηκε ούτως ή άλλως να πνιγείς ρε τα χάρη. Να σου κάτσει το λαιμό ρε. Λοιπόν. Τι λοιπόν.
τι να πω και τι να αφήσω. Μισό λεπτό. Ο πιο εύκολος τρόπος να παραγγείλεις φαγητό είναι online μέσα από το deliveras.gr. Βήμα πρώτο. Πληκτρολογείς deliveras.gr ή κάνεις κλικ στην εφαρμογή που έχεις κατεβάσει στο smartphone σου. Την πρώτη φορά κάνεις μια απλή και γρήγορη κίνηση και εγγραφή. Η διαδικασία είναι φιλική και εύκολη για το χρήστη. Βήμα δεύτερο. Βλέπεις ότι υπάρχει από delivery στην περιοχή σου. Τα πάντα όμως από delivery. Ό,τι ξέρεις και ό,τι δεν ξέρεις. Φυσικά βλέπεις και όλες τις ειδικές προσφορές που έχουν στα καταστήματά τους μόνο στο deliveras.gr. Βήμα τρίτο. Επιλέγεις το κατάστημα, κάνεις πανεύκολα την παραγγελία σου και τη στέλνεις. Λαμβάνεις email αποδοχής και ξέρεις ακριβώς σε πόσο χρόνο θα έρθουν στην πόρτα σου. Ούτε να μαζεύεις έντυπα, ούτε να περιμένεις το τηλέφωνο, άσε που ξεδιπλώνεται μπροστά σου ένας ολόκληρος κόσμος επιλογών που αποκλείεται να τις ήξερες. Γι' αυτό όταν πεινάς, deliveras.gr. Μπες στο deliveras.gr και δοκίμασε απίθανες λιμπουδιές από το λάδι και ρίγανε, από την πίτσα de la mama, από το κατσαρόλα, από το πορκίτο, το the best, το delice de crepe και από το κυραμάνα. Απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε 95,5 των FM. Πάω στο χέρι μου. Μισό λεπτό, θα το πω, κάτσε γιατί είναι ωραίο. Λοιπόν, είναι ωραίο να επικοινωνείς και είναι ακόμη πιο ωραίο να καρτοεπικοινωνείς με τη ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Η νέα καρτοκινητή η οποία σου προσφέρει απόλυτη καρτοοικονομία και καρτοελευθερία και με κάρτα ανανέωσης 5 ευρώ. Εγώ για παράδειγμα έχω καρτοκατεβάσει την εφαρμογή MySita Mobile. Είναι καρτοτέλεια και ανά πάσα στιγμή έχω τον απόλυτο έλεγχο της καρτοκινητής μου. Άντε λοιπόν καρτοενημερώσου κι εσύ τώρα στο 13877 ή στο sita.gr. Σου βγάλω μια καρποστάλ. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό που λες. Όσο δεν υπάρχει κάτι από αυτό που λες, αναζητείς τα πάντα. Όχι, κάτι μου ζήτησε. Τι λες, εμένα. Ναι. Παιδιά, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα δεν είναι του ακροατή. Γιατί ο κύριος να βγαίνει ποτέ θέλει. Υπάρχουν διακρίσεις στο ραδιόφωνο. Ρωτάει ο Νίκος. Ο ζήτησε να βγει. Από τη στιγμή που είναι υπεύθυνος τύπου της αυτόνομης θύρας 10 και επικοινωνίας και από τη στιγμή που καταφέρθηκε εναντίον του, ο Κωστής έχει κάθε δικαίωμα να παρέμβει. Εναντίον του, μωρέ. Είπα ότι έσκυψε και φίλησε το δακτυλίδι. Μεταφορικά. Τι με τι εναντίον του. Εδώ μεταφορικά μιλάμε. Καλησπέρα, λέει κόκκινη και ραπ. Βλέπω Ουαλία για τελικό. Κόκκινη μια όψη για κάτσαρ και χάβες που κλείνει ΑΕΚ. Δεν είναι εντυπωσιακές μεταγραφές. Παρακάτω. Λοιπόν, κόκκινο ροζομάχουλι, θα ξέρεις καλά το μενού του Deliveras, λέει, για να κάνεις τόσο πιστική διαφήμιση. Ο Deliveras τον Φαλακρό έβαλε, όχι εμένα να κάνω διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μην κελαϊδάς για πάρτι μου. Έτσι. Και καλά έκανε και τον διάλεξε. Έτσι. Του έκανε πολύ καλή δουλειά. Έτσι. Αλλά η μομφή σου δεν στρέχει σε εμάς. Όχι, σωστό. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον αδερφό και φίλο και κουμπάρο του Κωστή, στο Γιάννη τον Πανιώτη. Τον παθολόγο και βελονιστή, ο οποίος σήμερα κλείνει, δεν ξέρω τα πόσα κλείνει όμως. Λέει ότι είναι η ίδια ημέρα με τον Λουτσιάνο. Τον Λουτσιάνο του Σόουζα. Ναι, για πάτε εκεί στο Google. Δεν υπάρχει. Καμιά 43 βολό. Ακούστε τώρα το βρωμόπεδο τι κάνει τώρα, γιατί πιο μικρός από εμάς. Ο κολογιατρός, 43 πρέπει να είναι. Καλός γιατρός, είναι απλά είναι μούτρο μεγάλο. Μουτρόγιατρος, ναι. Λέει, στη σκληρά αγωνιζόμενη αφρόκρεμα της δημοσιογραφίας, μια ανάσα δροσιάς ένεκα των γενεθλίων μου. Άμα σε ρωτήσω τι σημαίνει ένεκα, δεν ξέρεις, δεν πειράζει. Ναι, Γρηγόρη, εσύ τα μάθες τώρα να γιονόρισαι και με τον Παΐσιο. Ναι. Quiz, η ηλικία μου είναι ίδια με του Λουσιάνου. Α, η ηλικία του είναι ίδια με του Λουσιάνου. Ναι, ναι. Οπότε θα δω πόσο είναι. Ναι. Τότε μετράει σαν ερώτηση. Δε Σόουζα, ναι. 589, δεν είχε μαθητή εμένα ο γέροντας Παΐσιο, μη στεναχωριέσαι. Μαθητής είχε. Αφού πήγαινες και δεν πήγαινες επάνω, τον έλεγες. Κάθε μέρα. Λοιπόν, μαθητής ήσουν. Αλλά είσαι κακός μαθητής. Ρε εσύ, τι ταλκά τραβάτε. Τι τραβάτε. Μα είσαι καλό. Με έναν άγιο άνθρωπο, τι ταλκά τραβάτε. Ρε, είναι δυνατόν. Ναι. Όχι, λέμε πώς δεν σε έφτιαξε όπως έπρεπε. Και του ξέφυγες, αυτό λέει. Αυτό να σε προβληματίζει για άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Για άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν να σου δώσω μια είδηση. Για πέμπω. Αργά ή γρήγορα. Ναι. Θα σκάσει μεγάλη βόμβα για ομάδα τη Super League. Όταν λέει θα σκάσει βόμβα, τι είναι. Χοντρή βόμβα. Ναι. Θα βρεθεί προεκπλήξεων. Ναι. Οπότε. Και ο Κανελάκης έγινε γενέθλια σήμερα. Κι άλλος. Τι ηλικία έχει ο Κανελάκης. Μια 50 θα είναι σίγουρα.
Όταν είχαν βγάλει ανακοίνωση παοξίδες, γράψανε άγνωστη ηλικία. Ναι. Λοιπόν, θα βρούμε ηλικίες, γιατί εσύ τρώγεσαι με τις ηλικίες. Λοιπόν, για αλλού ξεκινήσαμε και αλλού πήγαμε. Τι σε έλεγα και διακόψαμε. Μια ομάδα είπες ότι θα... Μια ομάδα της Super League σύντομα θα έχει προβλήματα. Αλλιώς φαίνονται τα πράγματα και αλλιώς θα είναι. Πολύ πολύ σύντομα. Εδώ στην πόλη μας είναι. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Σύντομα θα σκάσουν μεγάλα κανόνια. Και μπαμ και μπούμε κουμπουργές. Και ο ένας που λέει ότι θα φύγει, έφυγε κιόλας. Δεν είναι να φύγει, έφυγε. Ακούσατε, δεν έμεινεν, έφυγεν. Έφυγεν. Και θα γίνει το έλα να δεις. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει το μεγάλο πανηγύρι. Εντάξει, θα μπουν στη νύχτα. Και πολύ απλήρωτοι είναι. Μαθαίνω πραγματάκια. Ωρε μάγκα μου, ωρε μάγκα μου έχει να γίνει. Το έλα να δεις. Τις τρελείς κανονικά. Αμφιβάλλεις ότι θα γίνει. Δεν πάει να διαλύσει τη μηνιά σε μέρα, ρε Γρηγόρη. Δηλαδή, και άμα διαλύσει αυτή η ομάδα, θα κλάψει κανένα. Δηλαδή, 30 φιλάθλοι να πούμε, 40. Πώς είναι. Δεν ξέρει. Λέω υποψιάζομαι. Ξέρω, υποψιάζομαι. Εντάξει, άλλο τι υποψιάζεσαι και άλλο. Εντάξει. Θα σκάσουν πολλές βόμβες. Εντάξει. Πολλές βόμβες. Όπως βόμβες. Ναι. Σκάσανε και με τις τηλεοπτικές άδειες. Δηλαδή. Δηλαδή. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι. 11 είναι. Είναι 11. Οι οποίοι καταθέσανε είναι λογικοί. Δηλαδή, Μέγκα. Ναι. Αντένα. Ναι, ναι. Σταρ. Ναι. Αλφα. Ναι. Σκάι. Έψιλον. Ναι. Αρτ. Ναι. Ποια άλλα ιδιωτικά υπάρχουν. Δεν ξέρω, ναι. Πέρα από αυτές που είπα, ναι. Έσκασαν και δύο προτάσεις άλλες. Ναι. Ξέρεις ποιοι. Ο Μπρουτάταυρος με το Σωμα. Ο Μαρινάκης. Ναι. Ο Μπρουτόταυρος με τον Ρώσο. Και ο Σαβίδης μέσω της Δημέρα. Ναι. Της εταιρείας. Ναι. Που είναι υπό την. Ναι, ναι, ναι. Υπό τον ιό Σαβίδη. Γιώργο Σαβίδη. Ναι, ναι. Το Μίκη. Ναι. Γιώργο Σαβίδη λέει. Εντάξει. Λοιπόν. Πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο θέλουν κομμάτι από την τηλεοπτική πίτα. Ναι. Πρώτο και βασικό, εγώ δεν καταλαβαίνω το λόγο. Να μην υπάρχουν πολλές τηλεοπτικές άδειες και πρέπει να υπάρχουν 4. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο γιατί πρέπει να κοπούνε. Δεν θα κοπεί καμία. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα πληρώσουν οι άλλοι. Θα σου πω. Η Κομισιόν έβγαλε έστειλε επιστολή ότι? Τεράστια και λέει ότι πρέπει να εναρμονίζεται με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι? Ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία στην αγορά και δεν πρέπει να γίνει έτσι. Ναι. Χούντα δηλαδή κομμουνιστική. Είναι λίγο. Ναι. Ξέρω κι εγώ λίγο αδόκιμο αυτό. Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη, έχουν ακουστεί πάρα πολλά και δικαιολογημένα. Ότι... Δεν μπορεί να χρωστάει ένα κανάλι της Παναγίας στα μάτια. Ναι. Να είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι το ΙΚΑ, το ΜΙΚΑ, ναι, ναι. Οι προμηθευτές και να λειτουργεί. Πρέπει να μπει μια σειρά. Ναι. Δεκτό. Ναι. Αλλά γιατί να βάζει όριο και να λέει 4 άδειες. Αν μπορούν να πάρουν 10 άδειες, αφού θα βρει δουλειά κόσμος. Γιατί να μην βγάλει 10. Ερώτηση κάνω. Θα πληρώσουν οι άλλοι δεν είναι. Συγγνώμη. Θέλουν ρε φίλε 10 άνθρωποι, πώς είναι ο φίλος ο Καρατζαφέρης, και μπορούν και κρατά το κανάλι, ναι, ναι, και πληρώνουν κόσμο. Μπράβο. Γιατί να κλείσει αυτό και να μην έχει μαναδική άδεια. Θα πληρώσει για να πάρει. Ενώ ο δικός. Βλέπεις το έργο να παίζεται έτσι δηλαδή. Δηλαδή μετά τις 4 εγώ δραστικά... βλέπω το έργο να μην γίνεται τίποτα και θα πάρουν όλοι άδεια. Θα πάρει και ο Σαβίδης και ο Μαρινάκης, μπορεί να πάνε και 13 άδεια. Εγώ βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι έχει πει δεν έχει κάνει τίποτα. Γιατί αν έβγαινε άλλο τα έκανε. Δεν με νοιάζει. Κρίνω στους υπάρχοντες. Κρίνω την κομμουνιστική κουλτούρα. Είναι αριστερή, δεν έχει καμία σχέση με τον κομμουνιστή. Δεν ξέρω. Είναι αριστερή, οι κομμουνιστές τι στο διάλογο είναι. Τι είναι. Αριστερή με δεξιά τσέπη. Ρε κόκκινε, ρε. Μην τους δικαιολογείς. Δεν δικαιολογώ. Μην δικαιολογείς. Εδώ κυβερνάει με αριστερά. Με δεξιά τσέπη σου. Ρε γάμο τη δεξιά τσέπη. Άλλο σε λέω. Ρε. Κυβερνάει αριστερά. Θα έπρεπε να είναι οι νόμοι διαφορετικοί. Υπέρ του εργάτη. Όλες αυτές οι αριστερές θεωρίες θα έπρεπε στην πράξη. Έχουμε περάσει από την ασυδοσία των συνδικαλιστών, ναι, στην ασυδοσία των εργοδοτών. Λοιπόν. Στις χαμηλότερες συντάξεις όλων των εποχών, ναι, και για να μην τελειώσω σε όλα των ον. Χθες μιλούσαμε για τον Μαρινόπουλο εδώ με τον Χιλιτίδη. Ναι. Και μου λέει ότι ο Μαρινόπουλος. Πόσο καιρό έχει που συντονίζει. Περίμενε ρε κόκκινε. Δεν με νοιάζει ρε πόσο καιρό ρε. Η ουσία ποια είναι. Ο Μαρινόπουλος είναι ανώνυμη εταιρεία. Ναι.
Δηλαδή μπορεί ο Μαρινόπουλος να χρωστάει 4 δισεκατομμύρια ναι. και να έχει 5 δισεκατομμύρια περιουσία. Ακριβώς. 1,2 είναι τα χρέη. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα κανένα. 1,2 δις είναι τα χρέη. Στο Ντουμπάι δεξιά-αριστερά είναι η Μαρινόπουλη κτλ. Τα βγάζει στο Λος Άντζελες και στην Ελβετία και είναι όλα μελικά. Και τι να κάνει λέει κτλ. Εγώ λέω όταν έχει αριστερή κυβέρνηση, τι ψιλοθεωριούλε σου του τύπου νέοι εργάτες και ο λαός δεν ξεχνά και ιστορίες κτλ. Να τι κάνει πράξη. Δεν διαφωνούμε. Το κατάλαβες. Μαζί σου. Αυτό λέω. Εγώ περιμένω λοιπόν από τον Τσίπρα που είναι αριστερός. Ναι. Που έβγαινε με τα μουσια εκεί για την απλησιά να πούμε ναι. στα πρόεδρια του 15 μελούς και έλεγε τις θεωρίες του. Όταν έρθει να πούμε στο και πάρει την μπάλα, γίνει δηλαδή προπονητής, να κάνει αυτά που έλεγε. Αυτό μπορεί. Λέω. Δεν με νοιάζει ρε αν μπορεί. Ερώτηση, μπορεί. Δεν με νοιάζει. Να μην τα... καθόλου. Μπορεί. Τότε κόκκινε, αν εσείς οι χριστιανοί και οι κομμουνιστές οι αριστεροί λέτε θεωρίες, αλλά δεν μπορείτε να τις εφαρμόσετε, μην τις λέτε! Και να πούμε σε αυτή τη γη ότι υπάρχει το καπιταλιστικό σύστημα με οποιοδήποτε χρώμα να τελειώνει το θέμα. Τελειώστε! Είναι καπιταλισμός, δεν αλλάζει με τίποτα. Ο χριστιανισμός είναι μια θεωρία και ο κομμουνισμός η οποία είναι πολύ ωραία στα λόγια, αλλά δύσκολη στην πράξη. Και μην μας ζαλίσετε τα μέσα. Και τελειώστε. Έμαθε και τα μπέτσα. Ναι. Έμαθε και τα μπέτσα. Ναι ρε κόκκινε. Άρε ζουράρι. Αυτή. Θα σκίσω το καλτσόν με αυτό. Αυτή η θεωρία της αριστεράς. Οι εργάτες. Και αυτό και θα φάμε τα αφεντικά. Και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να την εφαρμόσει ο Τσίπρας. Πρακτικός. Δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει. Την έχω χεσμένη την αριστερά τότε εγώ. Θες να ακούσεις. Άκου εγώ όχι. Εσύ είπες. Όχι. Να απαντήσω. Εγώ την αριστερά λοιπόν. Την έχω χεσμένη. Μην εκφράζει. Γιατί τρώει ο άλλος. Δεν με νοιάζει, ρε. Ο άλλος τρώει. Δεν με νοιάζει. Τρώει. Είσαι αειδιαστικός. Την έχω γραμμένη. Την έχω διαγράψει. Γιατί. Γιατί είναι το σύστημα το ίδιο και χειρότερο καπιταλιστικό. Δεν ανασάνει κανένας. Εγώ δεν είπα να πάρουν τα εργοστάσια όπως λένε του Χριστάκη. Πώς το λένε οι ανταρσίες. Να λειτουργήσουν τα εργοστάσια να πούμε οι εργάτες και αυτές τις αχλαμάρες που λένε. Τι. Τι? Το ξέρω ότι έφαγε ξύλο. Τι να πω. Και δεν είπε κουβέντα. Μισό. Ο κομμουνιστής τον αγαπάει μισό. Από ποιους έφαγε ξύλο. Από κομμουνιστές έφαγε ξύλο. Η αστυνομία κομμουνιστική δεν είναι σήμερα. Γιατί τον έδιρε. Τι είναι λέει. Γιατί τον δίρανε. Χρυσαυγήτικη είναι η αστυνομία. Πώς είναι δυνατόν να κυβερνάει ο Τσίπρας και η αστυνομία να αναλουνού. Είναι! Ξέρεις γιατί είναι! Πώς είναι δυνατόν όποιος κυβερνάει μισό. Να παίρνει εντολές από τη Μέρκελ. Μισό! Βέβαια, ρε φίλε, την αστυνομία και το στρατό πρέπει να τους έχεις τα καλά. Πώς έχεις την πείνα, έτσι είναι. Λοιπόν, ο Χριστάκης έβαγε ξύλο γιατί πού πήγε, για πες, έχω μάθει. Στη Βιομέ, τι πήγε να κάνει. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ναι, ο Τσίπρας είναι άμεμπτος δηλαδή. Ποιος έστειλε τα μάτια να τους δίνουν. Ο Τσίπρας. Ο πρώτη φορά αριστερά. Ο αριστερά δέρνει τους κομμουνιστές. Φάτε την. Τρομερά. Φάτε, μπράβο. Φάτε την. Ερώτηση. Λέγε. Απλή και όμορφη. Απλή και όμορφη. Τέλος, τελείωσε. Θεωρίες της πλάκας. Ποιος κυβερνάει, ο Τσίπρας. Φέρτε πίσω τον Πατακό. Ο Τσίπρας ή ο Σόιμπλε. Φέρτε πίσω τον Πατακό να δέρουν τουλάχιστον οι δεξιοί. Ο Τσίπρας ή ο Σόιμπλε κυβερνά. Αυτό πέφτει. Ποιο κυβερνά, ο Τσίπρας ή ο Σόιμπλε. Δηλαδή, εγώ τι θα κάνω, θα βγάζω το. Απάντησε μου, απλό παράδειγμα. Και θα κάθομαι εγώ να μαλώνω στα καφενεία. Τρέλα, ο αριστερός με το δεξιό. Για να πούμε τι, ότι δεν κυβερνάει ο Τσίπρας και κυβερνάει ο Σόιμπλε. Δεν υπάρχει λόγος να μαλώνεις. Ναι. Υπάρχει λόγος ναι. να καταλάβεις τι συμβαίνει. Α, τι συμβαίνει, ναι. ναι. Εγώ λέω ότι δεν τους βλέπω. Αθώνεις, βλέπω. Εγώ βλέπω τους αθώνεις. Κανέναν δεν αθώνει. Βλέπω είσαι κομμουνιστάρα. Δεν παρακολουθώ. Άφησε και ένα μουσί δεν εδώ. Το μουσί αυτό είναι 10 χρόνια. Αυτό το μουσί είναι αντιαισθητικό και δεν της μόδας καταρχήν. Εγώ έχω τρίκες και τις αφήνω. Εσένα σε κατέληψε και ούτε αυτές δεν σ' άντεξαν. Κατάλαβε. Ποια τρίκα ρε καλάκι, στην πλάτη τη είχε. Πάνε εδώ σε κανένα φράγκο και κανένα λέιζερ. Ο Μπανιώτης κάνει και λέιζερ από ό,τι ξέρω. Στι γυναίκε κάνει λέιζερ. Κάνει και εσύ γιατί είσαι απέσιο. Λέω και έχει βάλει τίποτα. Κανένα. Να σε πάρω σπίτι μου για βελέτσα. Το χειμώνα θα για να μην κρυώνουμε. Θα πάω στο θεράπι. Το θεράπον. Ο θεράπον μου να μην περάσει την πόρτα. Που τελευταία που ήρθε έσπασα το πόδι μου. Άσε. Χθες τι πάθαμε. Όχι, περίμενε. Τι πάθαμε. Έρχεται ένας φίλος μου συμμαθητής, μου λέει: υπάρχει ένα στον Εύωσμο, ένα μαγαζί πολύ ωραίο με κεμπάπ. Δηλαδή δεν έχει γύρω, αλλά έχει κεμπάπ. Λέει: ξεκίνησε 15 μέρες, δεν πατάει άνθρωπος. Λέω: γιατί? Γιατί είναι βρωμιάριδες εκεί όλοι στον Εύωσμο, τρώνε βρωμιάρι καλή μόνο. Λέω: τι του κάνω εγώ. Πάμε, λέει, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Εγώ μιλάω φυλάδιο κτλ. Με το που πάμε στο μαγαζί, καθόμαστε, τηλέφωνο από Κατερίνη, ο συνέτερός του, έπαθε έμφραγμα ο πατέρας του.
του είδε. Τι λέει, ακόμα δεν ήρθαμε. Με το που περνάει ένα τέταρτο, πέφτουν οι λάμπε. Σταματάει. Σύμπτωση. λέω του είδε, μην το μάθει κόκκινο. Θα το πω, λέω, να μπει σύμπτωση. Σύμπτωση. Πάντα είναι σύμπτωση. Το κόκκινο. Σύμπτωση. Όποιο και να ρωτήσει, σύμπτωση. Περνάει ο Κώστα, πέφτει μια πολυκατοικία, έτυχε. Ψοφάει ο άλλο δίπλα, έτυχε. Σαν το Μητσοτάκη την άλλη φορά πήγε σε ένα κανάλι. Θύρα 7-8. Έπεσε το ρεύμα, πέσαν 10 πίνακες. Ο άλλος είπα στο πόδι του για πρώτη φορά. Θύρα 7-8. Η άλλη γέννησε στο τρίτο μήνα αντί για το μήνα. Ναι, αλλά είπε η Ντόρα, μακάρι να παίρνετε την καντεμιά του. 98 χρόνο όρθιος είναι ακόμα. Ναι, έχει τόση καντεμιά για τους άλλους. Ναι, τον εαυτό. Εγώ δεν είπα ότι είσαι για τον εαυτό σου καντέμιση. Και πέρασε και με το ποδήλατο έξω από τη θύρα 7-8 τη μέρα την ώρα που έπεσε. Να το ξέρει αυτό. Όταν έπεσε στην Τούμπα η κερκίδα. Να πούμε ότι είχε πάθει ζημιά το 78. Ναι. Την κρατήσανε 2 χρόνια μέχρι το 80. Την κρατήσανε παράνομα το 80 η πολεοδομία. Όχι, δεν είναι παράνομα. Δεν τα λες καλά. Όχι. Τότε. Ναι. Περνούσε μια επιτροπή πολιτικών μηχανικών. Του κόλου. Ναι. Σταμάτα ρε βλαμμένα. Ναι. Καταρχήν, το παιχνίδι που παίχτηκε είναι συγκεκριμένο. Ναι, για λέγε. Έπρεπε ο σεισμός να βαφτιστεί κάτω από 6,6 ρίκτερ. Για να μην πληρώσει πολιτικά. Για να μην πληρώσουν αποζημιώσει. Ο φίλος σου, πώς το λένε. Περνούσανε μετά. Πώς το λέγανε αυτό το σεισμό. Περνούσανε μετά. Ο σεισμολόγος. Περνούσανε μετά και βγάζανε το σπίτι πράσινο, κίτρινο. Ένα πράσινο χαρτί. Ναι. Αν δεν έχει τίποτα, άμα είναι όλα εντάξει. Κίτρινο χαρτί όταν έχει ζημιές, τις οποίες. Και κόκκινο χαρτί άμα ήταν απορριπταίο. Ναι. Πού να βάλουνε κόκκινο, χαζί είναι. Χαζί είναι, προσέχανε. Πήραν και κόκκινο πολυκατοικία. Εντάξει, πήραν κόκκινο, αλλά αποζημιώσεις πήρανε. Όχι. Μην την ψάχνει. Φίλος ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης. Όλοι οι φίλοι μου είναι. Μαζί το... με εμένα. Ναι. Πριν από λίγο με έλεγε κομμουνιστή. Παλιότερα έλεγε ότι ανέβαινα. Φασίστα με λέει. Να σου πω κάτι. Τιμή μου να με βαφτίζει ό,τι να είναι. Ναι. Ο φίλος ο Καραμαλής. Ο Εθνάρχης. Ο Φρύδιας, ναι. Σε πειράζει. 6,8 ρίκτερ. Έβαλε τον Παπαζάγο 6,5. Μην πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Και άλλοι θα τιμήσουν το Χατζή. Πώς το λένε. Το Χατζησάγια. Αυτό τον σεισμολόγο. Πώς το λένε τον άνθρωπο. Ποιον άρε. Τον Παπαζάγο. Μας έλεγε σεισμοί, λέει μην φοβάστε, λέει μετασεισμοί είναι αυτοί. Και ήταν προσεισμοί εκείνοι, και έγινε ο σεισμός, τον βγάλαν και λιγότερο. Ήταν, και τον τίμησε ο Παπαγιωργόπουλος. Τον τίμησε ο Παπαγιωργόπουλος. Άλλα θα του δώσε, άλλα θα χρέωσε ο Παπαγιωργόπουλος. Κόκκινη ενημέρωση, λέει το ΦΑΚ. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε να είναι αριστερά. Τι έγινε. Από το δημοψήφισμα, κάντε μια ενημέρωση. Τι έγινε. Για να μην ξεφτυλίζετε. Εσεί ξεφτυλίζετε. Μιχάλη. Α, ξεφτυλίζετε. Μιχάλη, ερώτηση. Δεν είναι αριστερά. Εγώ δέχομαι αυτό που λες. Για ποδόρε. Γιατί το ψήφισε ο κόσμος ξανά μετά. Για ποδόρε, άπλητε από εκεί πέρα. Γιατί το ψήφισε. Ερώτηση κάνω. Γιατί το ξαναψήφισε ο κόσμος μετά. Επειδή έπαψε ένα αριστερό κόμμα. Εγώ δεν διαφωνώ με το σχολείο σου ότι έπαψε ένα αριστερό. Από πού έπαψε, γιατί του δικαιολογείς, ρε. Όχι, δεν αριστερά. Δεν αντέχετε ότι επί αριστερά γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Δεν αντέχετε. Τη βαφτίζετε δεξιά τώρα. Έτσι είναι. Όχι, ρε. Οι πολιτικές είναι δεξιές. Αλλά το κόμμα είναι αριστερό. Όχι, να συνοηθούμε. Όχι. Είναι αριστερό. Θέλω να πάω λεφτά σπίτι μου και να, όχι να πεινάσουμε. Ερώτηση θέλω να σου κάνω. Τι να πεινάσει, πεινάσε ποτέ από μένα. Τώρα εσύ πεινάς από μένα. Όχι, ρε. Αυτή έχει χιλιά... παράπονο ζώων με ρούχα. Βοηθομούσκαρο. Λοιπόν, ερώτηση. Λέγε. Έλα εδώ. Ναι. Επειδή εμείς έχουμε και εμπειρία. Ναι. Λοιπόν, από το. Ναι. Από εκεί που δίνουν τις άδειες, έχουμε παραστρέφει. Επειδή είμαστε ήσυχα, παιδιά. Ερώτηση. Δίνουν τρεις άδειες και μένει η τέταρτη. Mm. Και δεν τη δίνουν εσέναν από τους έχοντες. Και έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε Μαρινάκι και Αλαφούζο. Αλαφούζο. Και Σαββίδη. Ναι. Ποιο πιστεύει ότι θα την πάρει. Θα σου απαντήσω. Εδώ σε θέλω. Δευτερόλεπτα. Εδώ σε θέλω. Μα... είσαι ρε παιδί μου και βλέπει ότι ο τύπο το χρήμα το φυσάει. Ναι. Φυσάει πολύ χρήμα. Ο άλλο λοιπόν, τι να φυσάει. Λοιπόν. Δεν βλέπει τι μεταγραφέ κάνει. Τώρα που δεν παίρνει στου ομίλου, που κάνει... ξεφορτώθηκε το Ρομπέρτο όσο και δεν κάνει τίποτα. Άκουρε. Ενώ ο Ρώσο. Ναι. Έφερε τα Sky. Έφερε το με τα Charter ερχόταν ο κόσμο. Ναι. Ρωτάω λοιπόν. Ναι. Εσύ που είσαι. Τον Κρέσπο Στόπερ. Ναι, ρε παιδί μου. Είχε από τον Ερνάν Κρέσπο αποθυμένο να πάρει ένα κρέσπο στην ομάδα. Ναι. Εντάξει. Και έγινε αυτό. Σε ρωτάω τώρα. Γιατί αργεί, ρε κόκκινα. Δεν ρωτήσω. Μια ώρα με κάνει. Έκανα μια σαφή ερώτηση. Ένα τέταρτο μια ερώτηση να με κάνει. Πριν 1,5 χρόνο ενδιαφέρθηκε να πάρει το κανάλι του Κοντομινά ο Σαββίδη. Μάλιστα. Δεν ο ξέρω, Κοντομινάς το πουλούσε. Ο Κοντομινάς τότε τον παράτησε Σπυροπούλου, τα είχε βρει με ένα να πούμε γυμναστή. Και ο Κοντομινάς τα 70. Από τον Κοντομινά θα ήταν καλύτερος μια φορά. Ξέρω εγώ, 30 χρόνια, 77 άλλο ή τι λες, να ευχαριστιόταν με τον Κοντομινά. Είχε ψυχολογικά ο Κοντομινάς.
Είχε την τσέπη, όχι, είχε τσουτσούνι. Δεν είχε τσέπη. Τσέπη, τσέπη δεν μετράει. Οι άλλοι 30 χρόνια δεν ήθελε τσέπη. Και την ώρα ήθελε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Και πήγε να το πάρει. Και ήρθε ο πρόξενος. Ο πρόξενος. Ο Αμερικανός. Ο Αμερικανός. Και πήγε στο Υπουργείο. Και το λέει μυθικό και πουλήσει. Και είπε, όχι, όχι αυτός. Να χαλάσει τον deal. Όχι ο Ρώσος. Τώρα, εσύ. Βγάλασε βέβαια. Πριν 1,5 χρόνο έγινε αυτό. Μάλιστα. Ρώτα έχει τα επιτελεία κτλ. Ρώτα τον Ευρωβουλευτή τον Ζαγοράκη, μια και έχει κατάλληλα με την εξουσία. Σταμάτα. Τα έχει καλά, ναι, εσύ. Πάρ τον, έχει παίζει μπάλα 5x5. Δηλαδή, ρώτα, τι, εσύ τι λες τώρα, ότι τι αν μείνουν με την εικόνα που έχει, δεν δίνουν στο Σαββίδι τηλεοπτική άδεια. Εάν ολόκληρο Αμερικανό πρόξενο πήγε και είπε στον Υπουργό, όχι αυτό, εσύ τι λες. Α, ρώτα το Σαββίδι, ρώτα το γιο. Αλλάξα τα πάρ τον Μίκη τηλέφωνο, πάρ τον. Σταμάτα, ρε, τον μάους, πάρ τη μήνυ, μην αποκαλύπτει τι πηγέ μα τώρα. Άιντε μα έδωσε. Πού το βρήκα ρε το παιδί για υιοθεσία ρε. Πού το βρήκα αυτό το. Ναι ρε ό,τι θες. Λοιπόν, α02 κενό Euro ονοματεπώνυμο στο 54344. Αν θέλετε να κερδίσετε μια απίστευτη μοναδική φανταστική τηλεόραση MLS Smart TV 42 inch on, την οποία θα κληρώσουμε αύριο το πρωί. α02 κενό Euro ονοματεπώνυμο στο 54344. Μπορεί να γίνει δική σας. Είναι υπέροχη μοναδική. Απίστευτη, την έχω δει και θα την ήθελα πάρα πολύ. Το λέω έτσι ευθέως, ντόμπρα και τσεκουράτα. Λοιπόν. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα. Αφού θες να πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα. Ό,τι πεις ρε, γεννηθεί το θέλημά σου. Επαναρχόμεθα μετά με διαφημίσεις, με κροατές. Διαφημίσεις φτάνουν τόσες. Είμαστε εδώ σε 95,5 των FM στο Αθλητικό Μετρόπολης, Κακομοίρας εκπομπή. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε παρέα για άλλα 50 περίπου λεπτά. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό και υπενθυμίζω α02 κενό Euro ονοματεπώνυμο στο 54344. Λοιπόν, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, οι γραμμές πλέον είναι ελεύθερες, το 2310-90-90-90. Να πω ότι μαζί μας είναι η Αφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό, από ένα μικρό καθρέφτη, μέχρι και αμηχανής αυτοκίνητων με 150 ευρώ, τηλεφωνώντας τώρα στο 18-133 ή πηγαίνοντας εκεί ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου, αφού παίρνεις και γραπτή εγγύηση. Μιλήσαμε για την πρώτη του Ηρακλή, όπου δεν ακούστηκε κιχ. Μιλήσαμε για τις τηλεοπτικές άδειες. Μιλήσαμε για αυτά τα οποία συνέβησαν, συμβαίνουν. Δεν είπαμε τίποτα για το Euro αύριο και μεθαύριο. Έχει πολύ ψωμί. Και όπως βλέπεις δεν χτυπάει η γραμμή. Λοιπόν, να πω για ένα φίλο μου τον Όμηρο, ο οποίος είναι συνομήλικος λίγο πιο μεγάλος από μένα. Έχει μια κόρη, η οποία γνώρισε ένα παλικάρι. Παντρευτήκανε. Ή δεν ξέρω να παντρευτήκανε, αραβωνιαστήκανε. Οι γραμμές δουλεύουν, ναι. Ναι, περίμενε. Και. Να, πάρε μία. Λοιπόν. Έμεινε έγκυος η κόρη του, η κοπέλα. Πήγε 7ο μήνα, πάει προς 8ο. Και το παλικάρι λέει: δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Λέει: φεύγω. Την κοπανάει να πούμε το παλικάρι, δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Τη δουλειά δεν είχε, ξέρετε ότι είχε έμπλεξε με μια γκόμενα. Δεν ξέρω τι έγινε, τέλος πάντων. Και θα γεννήσει τώρα αυτό το παιδάκι, δεν έχει ρούχα, δεν έχει αυτά, γιατί ο μπαμπάς είναι άνεργος. Η μάνα παίρνει μια σύνταξη, τα βολεύει. Λέει: άμα υπάρχει κανένας ο οποίος έχει κάνει κανένα παιδάκι αγοράκι και πέρασαν τα χρόνια και έχει τίποτα, κάνα καρότσι, κάνα ρούχο, κάνα πιχλιμπίδι, κάνα πώς το λένε, κάνα καλτσάκι, κάνα αυτό, ρε παιδί μου, αν μπορέσει να δώσει τίποτα. Να πάρει στη γραμματεία, να αφήσει κάτι εδώ πέρα, να έρθει ο Όμηρος να τα πάρει. Μου λέει, μην το λέω, όχι θα το πω, λέω, ρε, γιατί.
Θα το πω, λέω, γιατί να μην το πω. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε τόσες σκληρές δοκιμασίες, εντάξει, να μην διστάζετε. Εγώ δεν κατηγορώ ούτε το αγόρι που έφυγε. Δεν λέμε ούτε επίθετο, όχι, ούτε. Όχι, ούτε το αγόρι που έφυγε, γιατί δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Λέει. Εντάξει, πιτσιρικάς, δεν μπορώ. Λέει, εντάξει, ηλικία, αν επιτρέπεις. Κάτω από 30. Κάτω από 30. Δεν μπορείς. Όσοι έχετε μεγαλώσει. Αγοράκι θα γεννήσει. Όσοι έχετε μεγαλώσει μικρό παιδί. Ναι. Και τα έχετε έτσι παραμάσκαλα και κάπου μένουν τα ρουχαλάκια. Εγώ έχω μείνει κάτι, αλλά είναι κοριτσίστικα, είναι τσεβγενή. Λοιπόν, παρακαλώ, συνοήσουμε την γραμματεία μόνο για να μην πηγαίνουν όπου να είναι. Ναι, θα συντάξει, στο διάλειμμα. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Στον κόσμο, ναι. Έλα. Έλα, καλέ μου άνθρωπε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Αχιλλέας, τι κάνετε. Πού είσαι, μωρή τρελή, εσύ. Γεια σου, ρε, ίδια γεια σου, Γρηγόρη Γίγαντα, γεια σου, ραπ. Τι έγινε. Ρε, Μπέο, εσύ είσαι. Έχω δουλειά, ρε. Έχει καλαμίτσι φούλη, είναι τώρα. Α. Βούλγαρη, Ρουμάνι, ό,τι θες έχει εδώ. Μόνο Έλληνες δεν έχει. Τέλος πάντων. Έλληνες πρώτα έχει, αφού δεν έχει ο Έλληνας. Να, πρώτο τηλέφωνο Σιρόπουλος από Βέρεια. Σωστά. Δώσε το τηλέφωνο μου στο παλικάρι να με πάρει. Εντάξει, ρε Σιρό. Ο personal γυμναστής. Όχι, ρε Σιρόπουλος, ρε, που είχα στο παιδάκι. Α, εδώ, ο Κώστας. Ο Κώστας, ρε, ναι. Κώστα. Ναι. Καλά, ρε, εσύ, αφού ξέρεις, δεν υπάρχουν αριστεροί και δεξιοί. Τσέπες είναι. Ο Τσίπρας είναι ο νέος Παπαδόπουλος. Καταλάβει. Είναι ο νέος Παπαδόπουλος. Έδιραν, λέει, το Χριστάκι τον κομμουνιστή. Ποιοι, ρε, οι κομμουνιστές, λέει. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτοί νομίζαν ότι με αριστερά οι αστυνόμοι δεν βαράνε. Και φέραν αυτό που είναι τη δεξιά και αριστερά και το στομάχι ένα είναι, ρε, που στη αριστερά η ακυλία πάει το φάει σε σένα. Έτσι δεν είναι. Όλα γίνονται και δεν υπάρχει. Όλοι πάνε για τη μαρμίτα, μεγάλε. Ναι, βρε αγόρι μου. Αλλά έχει και λίγο δικαιοσύνη, έχει και λίγο έτσι και λίγο σκάνδαλα και λίγο αυτό και λίγο... Πώς πάει η δουλειά εκεί? Χαμός, δόξα τω Θεώ. Άρα επιβιώνεις. Θα δείτε Σαββατοκυριακό, να κρατήσω τίποτα. Μπαντήλ να κλάψουμε δεν έχουμε, μας δουλεύεις, ρε. Πού είναι αυτό? Άντε, ρε, που σε δουλεύω. Για τέτοια είμαστε. Δεν έχεις βενζίνη? Όχι, βενζίνη έχουμε. Έχεις λεωφορεία? Όχι, βενζίνη έχουμε. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Εντάξει. Για μετά δεν είμαστε. Μετά θα... Για βρόση και πόση δεν είμαστε και ύπνο. Χοδράκι, τίποτα άλλο δεν σε λέω. Α, μόνο βενζίνη να έχουμε το αυτοκίνητο. Θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Θα σου στείλω SMS. Πάντως η Χούντα είναι πλέον ζωντανή μπροστά μας. Δεν μου λες για τον πρόεδρό σου που δεν κάνει καμία μεταγραφή, τι έχεις να πεις. Καλά είναι, καλά είναι. Δεν σχολιάζω. Τι βγάζει κούτρα ο Χοδρός. Ο Μαρινάκης δεν είναι κόκαλης. Ριβάλτο, φέρ το κόκαλι, φέρ το Ριβάλτο στον Ολυμπιακό και τον έφερε την άλλη μέρα. Έχετε να δείτε αργούς φέτος. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου, Νίκο. Καλά. Έλα, ρε Νίκο, χάθηκες, ρε Νίκο. Με έστειλες μηνύματα χθες το βράδυ, ήμουν σε ραντεβού επαγγελματικό στον Εύωσμο. Επαγγελματικά τα λένε τα ραντεβού. Ναι, ωραία, χαίρομαι που επαγγελματικά πας καλά, ρε φίλε. Τι να κάνω. Και γενικά βλέπω πολλοίς κόσμους να πηγαίνει καλά επαγγελματικά και αυτό είναι ευχάριστο. Ναι, έτσι. Λοιπόν, δεν τα μάθες για το φίλο μας. Πήγε αλλού. Με στέλνεις μηνύματα. Το ξέρω, ναι. Το πήρα τηλέφωνο. Το πήρα τηλέφωνο. Να του ευχηθώ καλή πορεία, ρε φίλε. Πώς θα γίνει η δουλειά, δηλαδή. Μια παρέα είμαστε. Έτσι, έτσι. Έτσι. Φιλαράκια είμαστε. Πώς θα γίνει. Τέλος πάντων. Θα έρθεις Παρασκευή, ρε. Να σε περιμένω. Είδαμε πεις κουρασμένος είμαι. Έχω τα νοσοκομεία και τα αυτά. Ναι. Θα δούμε, δεν είμαι σε καλό φεγγάρι, θα δούμε. Κοίταξε, λοιπόν, εγώ όταν δεν ήμουν σε καλό φεγγάρι... Πήγα να σε κοντράρω, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί έχεις κάνει πολλά φάουλ τώρα τελευταία, ναι. Και θέλω να σε βάλω λίγο στα δύσκολα να πούμε, αλλά δεν έχω χρόνο, πώς θα γίνει τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μας έχεις πρίξει το κεφάλι και τον έρωτα τα τελευταία χρόνια, να μας πεις ότι αυτό το 3-5-2 το ημετικό είναι το καλύτερο σύστημα... Για να παίρνεις τα μάτς. Ναι, για να παίρνεις τα μάτς. Και αποδείχθηκε λοιπόν από τους Ρωμαίους τις προάλλες ότι όχι μόνο μάτς δεν μπορείς να πάρεις, αλλά ούτε χαρτοπετσέτα δεν μπορείς να σχίσεις με ένα τέτοιο σύστημα. Να μα 3-5-2 γιατί... έπαιξε και ο Βρωμιάρης που τρώει τα κάγκαδά του, ο Νόιερ. Ο Ιακίμ. Έτσι λες εσύ. Ναι. Έτσι λες εσύ ότι ήταν 3-5-2. Τι φυσικά 3-5-2 ήταν. Καθόλου 3-5-2 δεν ήταν της Γερμανίας. Ήταν ένα πολύ έξυπνο σύστημα, γιατί η Γερμανία είναι μια φοβερά κουρασμένη ομάδα, με έναν Οζίλο ο οποίος δεν βλέπετε, με ένα Χούμελς μέσα. Η μόνη όαση ήταν το Μαυράκι που παίζει πίσω και εκείνος έκανε την ανοησία, ο Μποάτεκ, έκανε ένα πέναλτι δώρο, ας πούμε, ο Μποάτεκ, ναι, και έδωσε μαύρος, για οξυγόνο για την Ιταλία για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι.
μια Ιταλία η οποία δεν έχει καθόλου φαντασία στο παιχνίδι της. Έλειποντε Ρώση, ρε Νίκο. Έλειποντε Ρώση. Εντάξει, μωρέ. Δεν έχω δει Πύρλο αντικαταστάτη. Έχει καλύτερους γιατρούς η Γερμανία, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Δεν έχω. Άσε, πέρα από αυτό, ρε Γρηγόρη. Δεν έχω δει φαντασία. Και τι έκανε η Γερμανία που σε συγκίνησε, δηλαδή. Ειλικρινά. Η Γερμανία. Κάτι που έκανε η Γερμανία και σε συγκίνησε, πες μου. Η Γερμανία έκανε αυτό που κάνει η Ιταλία τα τελευταία χρόνια, να κερδίζει τα παιχνίδια έξυπνα, άσχετα που πήγε στα πέναλτι. Αυτό λοιπόν που το 3-5-2 μας λέει ο Κωστής ότι είναι ένα έξυπνο σύστημα, αποδείχτηκε ότι η Ιταλία πνίγηκε από το σύστημά της. 3-5-2 έπαιξε και ο Λέβο. Αυτό του λέω. Το προσέρμοσε. Έτσι λέει ο Κωστής, δεν έπαιξε καθόλου 3-5-2. Πώς, 3-5-2 έπαιξε. Και θα έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε. Δεν ήταν καθόλου 3-5. Δηλαδή λάθος είδε ο Κωστής. Σε περιμένω την Παρασκευή, βρωμόσχευε. 100% ο Κωστής αυτή τη στιγμή χρυσώνει το χάπι για να μπορέσει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Να σε καλά, Νίκο. Να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Ένα αμυντικό σύστημα που έβλεπες την Ιταλική ομάδα να είναι σάντουιτς και οι Γερμανοί να φαντάζουν υπερπεχταράδες. Να σε καλά. Καλά. Και εσύ, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το να. Θόδωρε. Χτυπάει το τηλέφωνο μου στο διάλειμμα. Μου λέει, υπάλληλοι γνωστής εταιρείας τα χαρτονομίσματα τα βάζουν στην τσέπη για να μην τα πάρουν από τα ταμεία. Λέω εγώ τώρα. Άκουσες, Θόδωρε. Ναι, ναι. Σε σένα το λέω. Ναι. Άκου που φτάσαμε. Καλά, εγώ αν δούλευα στο Μαρινόπουλο. Εγώ δεν είπα και άκου, άκου. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Τα βράδια δεν θα είχα αφήσει ψυγείο πλυντήριο. Καλά, εσύ ούτως ή άλλως. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το ληστέψω. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα του τρώγα και τα καλώδια. Άκου να δεις. Αυτό να άστον εκατό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ας το βγάλε 1000 ευρώ εδώ πάνω και άστα. Δεν θα σε πειράξει ευρώ. Αν αφήσει στυλό. Στυλό, ναι. Τροφές, ναι. Νερά, στα έχει φάει όλα. Δεν και άμα τολμήσει και το πει τίποτα, θα σε βρίσκει και από πάνω. Τα λεφτά δεν θα λείπει ούτε ευρώ, ούτε τσαλακωμένα. Ας στυλό. Στυλό, σου λέω, τροφές, χαρτί υγείας, στα έχει πάρει όλα. Έλα μωρέ και να. Και άμα το πει και τίποτα, έλα ρε πως και για κολόχαρτο κάνεις έτσι. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο δεν φοράει ακουστικά, αλλά ακούω τη φωνή μου, να ξέρετε. Ο Φαλακρός δεν φοράει, κλασική περίπτωση Βλάβης. Κλασική περίπτωση Βλάβης, ναι. Είχα πληρώσει ένα κάρο λεφτά στον Κιανό Σταυρό για εμβοές να πούμε πριν από χρόνια, γι' αυτό τα αφήνω να πούμε. Όλο βλακίες, λοιπόν, ναι. Βλέποντας έτσι το μεταγραφικό παζάρι που πάει να πλαισιωθεί γύρω από την ομάδα, χαίρομαι γιατί βλέπω παίχτες. Τα γράφουμε σήμερα. Και ο Αρχοντής έχει ρούχα για το παιδάκι. Και ο Αρχοντής και ο Σιρόπουλος. Να το κάνει και ο Κώστας και ο. Δυο παοξάκια έχω. Θα τους δώσω εγώ το τηλέφωνο του. Στο διάλειμμα θα τους πάρω εγώ τηλέφωνο τον Όμηρο, να τους δώσω τα τηλέφωνα. Οκ. Okay. Γεια συνέχα. Βλέποντας το μεταγραφικό παζάρι που πλαισιώνεται γύρω από την ομάδα, ακούω ωραία ονόματα. Okay. Χαίρομαι που δεν βλέπω ονόματα του παρελθόντος. Φίλε, άμα έρθει Ταυλαρίδης και. Πετρόπουλος. Άμα ή Πετρόπουλος ή ο Μάντιος. Μια χαρά για, για τον Άρη. Μιλάμε για Β' Εθνική. Για τον Άρη. Τρένο με 20 βαθμούς από τον Για τον Άρη. Πεχταράδες. Πλάκα μου κάνει. Περίμενε. Αθανασιάδης 30 χρόνο καλός. Ο Ταυλαρίδης 35 στα 36, εμένα προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν κάνει γιατί δεν χρόνο θα είναι παλέμα. Μόνο με το μυαλό θα παίζει. Μόνο. Χαρά θα είναι. Ρε φίλε, είναι τόσο δυνατός και τόσο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλό θα σου κάνει, κακό δεν θα σου κάνει. Ναι, απλά τι θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Θυμάσαι Παπαδόπουλο με Γκιάρο που ήταν ο πιτσιρικάς με τα πνευμόνια και ο παλέμαχος ο γνώστης. Χρειάζεται και ένα πιτσιρικά. Όπως ακριβώς το είπε. Χρειάζεται και ένα. Πρέπει να έχεις τον Λιτζίδη δίπλα. Δεν ξέρω. Θανασιάδη από δίπλα. Ακόμα τώρα ξεκίνησαν οι μεταγραφές. Κάτσε, μην βιαζόμαστε. Ναι, θέλω να σου πω, δεν μπορείς να έχεις ο παλέμαχος μαζί κολλητά. Αυτό θέλω να σου πω. Έχει καλό τερματοφύλακα. Επειδή στην κατηγορία αυτή. Άκουσα τον Παπαδόπουλο του Πανιωνίου, τον οποίο θεωρώ εισάξιο του Δήμου. Συγγνώμη. Είναι πολύ καλό. Πολύ καλό τερματοφύλακα. Επειδή στην κατηγορία αυτή μετράει η μαγιά η δύναμη και δεν μετράει η τεχνική. Ή η ταχύτητα στην Football League. Χρειάζεται, πώς δεν χρειάζεται. Ταχύτητα, δεν μετράει, λέω, τόσο πολύ. Άμα πας στον καλογέρι, χαφ και. Φίλε, εντάξει, αλλά ειδικά η στόπερ, ο ένας από τους δύο, άμα είναι αργός, δεν τρέχει τίποτα. Άμα και οι δύο είναι πρόβλημα. Πάει τελείως. Ο καλογέρις δεν πάει καλαμαριά. Μπορεί. Α, να το πάρει ο Δημήτρης, ο Καλατζίδης, μπορεί. Να το πάρει εκεί ο καλύτερος ένας προπονητής που γάμα εθνική, είναι παιχτάρα. Β' θες κάτι πιο γρήγορο, εντάξει. Ναι, ναι, λοιπόν. Ακούσε λίγο εγώ τι πιστεύω, παιδί μου. Εμένα τώρα επειδή θα υπάρχουν πολλοί παίχτες που παίζουν στις γραμμές έως κατά συνέπεια θα γίνονται corner, εμένα αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Απλά το θέμα ποιο είναι ότι το θεωρώ λάθος στο κοινωνιακό να γυρίσουν οι παλιοί πίσω.
η Νέτο, η Μπράβο και όλοι οι υπόλοιποι. Το καλό είναι ότι πολλοί φίλοι του Άρη έχουν την ίδια άποψη μαζί σου και είναι υπέρ του Αναστόπουλου. Αυτό είναι η υγεία. Για πρώτη φορά δηλαδή μετά το καρκίνωμα, βλέπω υγιή κύτταρα να πούμε σε εγώ σου είπα, μετά την πτώση σιγά με την Αργιανό άλλαξε μυαλό. Θέλει Αλφα Ρωμαίο του χρόνου. Θέλω Αλφα Ρωμαίο. Ωραία. Να το αλλάξει το παραμύθι. Γεια σπάμε! Γεια σπάμε! Να αλλάξει και εγώ να πάρω και αυτοκίνητο γιατί. Ναι. Θα ψοφολογήσουμε με αυτοκίνητα. Με τα κόρτερ μπορούμε να βγάλουμε αμάξι. Με τα ράουτρε. Άκουλε. Με τη σέντρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τα Μουδανιά Κωνσταντίνο σήμερα. Καλώ ήρθατε. Τι λέει ο Πομ. Εγώ δεν ξέρω με τον Πομ. Μόλις ακούσαν όλοι οι Αργιανοί ότι έρχεται τα βλαρίδια, αρχίζουν και βγαίνουν. Ναι. Σιγά σιγά. Εγώ δεν είμαι Άρης. Δεν είπα για σένα. Εσύ λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Πανιώτη, τα παγωτά ήταν υπέροχα. Δεν άλλαξε κινητό. Όχι. Γιατί σου στέλνω μηνύματα, δεν είχα απαντήσει κάποιες φορές, σε πήρα και δεν. Χαζό είναι να αλλάξει κινητό. Δεν ακούω. Άμα του χαρίσουν κανένα μπορεί. Όχι, όχι. Χθες ένα μήνυμα που σου στείλα το πήρες. Συνάδελφο Τίο Κρούτη έχω γράψει. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Την ώρα που μιλούσε με τον Σπύρο ήταν. Το βράδυ. Ναι. Όχι, έχω κλείσει. Το κλείσει δεν σε πήρα. Καλά, τώρα εντάξει, παιδιά. Στο διατάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, καταρχάς σας πήρα να σας πω ένα καλό καλοκαίρι. Δεν ξέρω πότε θα φύγετε, δεν μπορεί να σας εσύ αν θα σε πετύχω σε κανένα εστιατόριο, ξέρεις που. Ναι, εντάξει. Πολύ πιθανό. Εγώ θα φύγω σε λίγες μέρες Αθήνα. Α, δεν θα είσαι Χαλκιδική δηλαδή. Μια εβδομάδα. Μπεκιάρης είναι όπου θέλει πάει. Μια Αθήνα, μια Μουδανιά. Καλά, εξηγείτε. Πάει, θα βρει τον Καράκο στη Λίμνο να πούμε. Καράκος... μπορεί να φύγω και Ρουμανία, Βουλγαρία. Αυτό είναι. Όπου έχει ψωμί. Τον Καράκο στην τράπεζα τον πρόλαβε. Από τη Λίμνο. Τον Καράκο που ήταν ψαράς. Στη Λίμνο είναι τώρα. Δεν τον πρόλαβε. Κάτι γοργόνες έβγαζε αυτός. Ψάρευε γοργόνες ο Καράκος. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω. Τόσο καλό ψαρά. Όλο το λέμε, αλλά δεν έχει τύχει ποτέ. Κωστή, θα έρθει καθόλου Μουδανιά, Χαλκιδική. Χαλκιδική πηγαίνω καμιά φορά, αλλά περνάω από τα Μουδανιά, δεν στρίβω μέσα. Αυτός πάει σε καλές, πάει Ποσίδη, Πόρτο Καράς, τέτοια. Ναι. Άμα είναι να κατέβω ένα σευρό, ρε φίλε. Να κατέβεις, να βρεις. Δεν πάει, κοίταξε. Αν πλένεις τα πόδια. Αν πλένεις τα πόδια σου με σαμπάνιες και αν έχεις στα χέρια. Και αν έχεις τα χέρια. Και αν έχεις τα χέρια σου με τα χτυλίδια από το Βιλδυρίδη, μπορεί να σου πει καλησπέρα. Είναι η επιτυχία της εκπομπής σας. Ο ένας πειράζει τον άλλο. Όχι εμείς, ποτέ. Αγάπη μόνο, όπως λέτε. Ναι, αγάπη ξέρω, αγάπη πολύ έχετε. Κουφάλα, πήρες το εφάπαξ. Πήρες το εφάπαξ. Πήρες το εφάπαξ, μωρέ κουφάλα, και πας διακοπές. Να μου πεις για τον Παναθηναϊκό, τον περσινό και τον φετινό, όπως το βλέπεις. Ανάλυση. Εντάξει. Τρομερός. Με το Στραματσόνι είσαι Στραπατσόνι. Με Λουντ, Ζέκα, στα αμυντικά χαφ. Εμένα με πιάσε ναυτία χθες που είδα το φιλικό. Με Ζέκα Λουντ. Εκεί πρέπει να αλλάξεις το εξάρι και το οχτάρι, αν θες να πας σε ένα άλλο επίπεδο. Εξάρι, οχτάρι. Αφού λέει Λεντέσμα, μάλλον εξάρι είναι. Λεντέσμα. Και ένα Πορτογάλο πήρε. Άλιστα. Είδομαι. Με αυτό το προπονητή δεν πας στενά. Γράψε το αυτό που σου λέω. Σωστά μιλάει. Τέλος πάντων, δεν απασχολεί εμένα. Εγώ έχω κολλήσει με εσάς. Ενώ παλιά ήμουν Άρα Σπορ, τώρα έγινα Μετρόπολης. Είναι κρυόκολλη στιγμή. Αλλά δεν αλλάζει, το ξέρετε. Ναι, σωστό. Δεν αλλάζει, σωστό. Τα Μουδανιά τι κάνουν η ομάδα, ρε. Για χαρά, η ομάδα δεν πάει καλά. Και θα σε πάρω Κώστα καμιά ώρα. Α, πήρα Αλόε Βιτάλ σήμερα, ε. Α, ναι, τι, σου σηκώθηκε τρίχα. Θέλω... όχι, ακόμα πρώτη φορά, τώρα το που παρέλαβα. Θέλω να σε ρωτήσω, κοίταξε, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα εγώ, μη φοβάσαι. Ναι. Θα σε πάρω Κωστή άλλη ώρα. Μια δοκιμή θα σε πείσει, Κώστα μου. Ε? Όχι, το λέω, μια δοκιμή θα τον πείσει, λέω. Τι ώρες μπορώ να σε παίρνω, Κώστα. Πάρτον μετά την εκπομπή κατευθείαν. Βράδια. Σαλιαρίζεται. Τον επόμενο. Σαλιαρίζεται. Ναι, σάλια. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλώς τον James Dean. Επαναστάτης χωρίς αιτία. Έλα. Έχει δηλώσει κάποια πράγματα, Ραπτόπουλε, και δεν ακούστηκε εκεί. Καταρχήν εχθές θα έπρεπε σήμερα με το σπορ να ξεκινήσει ότι η κλειστή για τον κόσμο, πρώτη συνάντηση του Ηρακλή, ήταν κλειστή για τους διοικούντες. Αυτοί που βγαίνουν σε άλλα ραδιόφωνα και μιλάνε σε παραγωγούς ή δημοσιογράφους, ναι, χωρίς να υπάρχει αντίλογος, χωρίς να το ρωτάνε όταν λέει κάτι, καλά δεν πήραμε διαδότηση, γιατί δεν πήραμε διαδότηση. Γιατί δεν μπήκαν τα λεφτά. Γιατί να μην είναι απλήρωτο το ρεύμα. Πώς έκανε λάθος ο ηλεκτρολόγος της ΔΕΗ αφού σας πήραν τη χελώνα.
Πώς είναι δυνατόν να έχουμε έγγραφα που να αποδεικνύεται ότι είναι 5 μήνες απλήρωτο το τηλέφωνο και έχω εγώ στην κατοχή μου το συγκεκριμένο έγγραφο και να βγαίνει ένας δικηγόρος ο οποίος ανέλαβε μια υπόθεση απέτυχη απαταγωδός μαζί με τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο που λεγόταν αδειοδότηση και επειδή είναι αφοσίωτος τον πρόεδρο τον έκανε αντιπρόεδρο. Έλα μωρέ. Ακούστε να σας πω. Η επιτυχία του Ηρακλή εχθές, όσο περίεργο και σας φαίνεται, ήταν ότι πήραμε τον καφέ μας, πήγαμε στην πρώτη κλειστή που τελικά έγινε ανοιχτή για μας και κλειστή για αυτούς. Το κλειστό δεν θα συνεχίσει για αιώνια. Δεν θα πάει ο κόσμος του Ηρακλή να πει τους 13 ήρωες, σύν τον προπονητή, σύν τα 9 πιτσιρίκια από τη Β' ομάδα, να τα βρήσει ή να τα κάνει, να τα δείξει. Γιατί με αυτούς αναγκαστικά θα πρέπει να παίξει. Με αυτούς δυστυχώς, καλός ή κακός, ο Ηρακλής του χρόνου καλείται να παίξει στη Super League. Γιατί κάποιος φρόντισε να μην πάρει ο Ηρακλής αδειοδότηση. Τι να πάω να πω στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ότι καλύτερα να έχεις παραιτηθεί, να έχεις φύγει, να έχεις διαλύσει ο Ηρακλής και να είμαστε όλοι ωραία. Τι να τον πεις. Σε αυτό τι να πεις. Η μεγάλη μαγιά ήταν ότι αυτοί που βγαίνουν σε άλλα ραδιόφωνα, το ξαναλέω, και δίνουν συνεντεύξεις παροδία και δεν έχουν αντίλογο να βγουν σε άλλο ραδιόφωνο, ακόμα και σε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι και οι δημοσιογράφοι του Ηρακλή που μπορούν να τους κάνουν πολύ σοβαρές ερωτήσεις για να δουν αν έχουμε να απαντήσουν, και ας είναι και δικηγόροι, ας είναι και ό,τι θέλουν. Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω στον ΑΕΞΥ, που βγαίνει και το γουστάρο για την οπαδική του ΠΕ, αλλά όταν ανακατεύετε με τον Ηρακλή μπερδεύεται και λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, θα του δώσω καθόλου την πληρωμένη απάντηση. Όταν και σε μένα θα μπει το ελληνικό δημόσιο 240 εκατομμύρια συνέτερος και θα μπορεί να χάνει τις τάσεις του λεωφορείου και να μην πηγαίνει σε διστοδικαστήριο και μου τα ξαναχαρίσουν και δεύτερη φορά και έχω φάει εγώ 240 εκατομμύρια και έχω πάρει 3 κύπελα σαν Ηρακλής και κάτι. Μετά ας έρθει να μου υποδείξει ο συγκεκριμένος κύριος που πήγε και στη Γάμα Εθνική Εθελούσια για να γλιτώσει και αυτά τα χρέη και ζητάει να πάρει και να χτίσει και το γήπεδο άλλα 30 εκατομμύρια αυτή η ομάδα στολίδι, έτσι, ότι όταν μου τα δώσουν και εμένα σαν Ηρακλής, τότε αυτός μπορεί να βγει και να μου λέει οτιδήποτε. Μέχρι τότε να θυμάται ότι όσο βρωμιάρης ήταν ο Ολυμπιακός στο πώς έπαιρνε τα πρωταθλήματα, άλλο τόσο βρωμιάρης ήταν αυτός με τις κυβερνήσεις για να μπορεί να υπάρχει ΑΕΚ μέχρι το 2011. Να είσαι καλά. Ένα τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Καλησπέρα, ρε. Καλώς το να. Ολλανδές, το έχω πει πάνε παρικάρι μου, συμμερίζομαι αυτά που τραβάς και δεν θέλω να σου απαντάω. Γιατί σέβομαι αυτά που τραβάς, πίστεψέ με, γιατί τα τραβήξαμε κι εμείς. Τώρα εμείς ότι καταλήξαμε στην Γάμα Εθνική δεν ήταν. Δεν έγινε με τη θέλησή μας, έγινε κατόπιν συμφωνία στο Μελισανίδη και στο Original. Αυτά τα έχουμε πει και τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Αλλά ρε Δημήτρη Μελισανίδη, ρε καλό μου, ρε παλικάρι μου, ρε Λεβέντη μου, ρε Τίγρη μου. Κάνεις 2-3 κινήσεις οι οποίες μας εφαρύνουν, μας σηκώνεις το ηθικό, μας αρέσουν. Παίρνεις αυτόν τώρα τον αμυντικό μέσο που παίζει και στόπερα από το Ανόβερο, έναν παίχτη καλό, βιογραφικά τουλάχιστον, Bundesliga, γεμάτος χρονιές. Και μια βάζω σήμερα ότι πας και ζητάς δανεικό ένα σέντερ φορ της Κάλιαρη. Κάρα πλάκα μας κάνει! Αλλά ούτε καρπούζια να πουλούσες να ζητούς δανεικούς παίχτες από αυτούς. Απ' την Κάλιαρη. Γιατί, τι έχει κάνει. Ξέρεις για ποια ομάδα ζητάς σέντερ φορ με Μελισανίδη. Για την Κάλιαρη μιλάω. Εγώ θα σου θυμίσω ποιους σέντερ φορ είχες κάποτε. Πλάκα ρε μου κάνεις το Κάλιαρη, ρε. Θα κάνει παρέμβαση. Θα κάνει παρέμβαση, ρε. Κάνας παλιός του Άρη. Για το Κάλιαρη μιλάς. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Για το ένδοξο Κάλιαρη. Για να δούμε τι θα κάνει. Όσο για το τελευταίο που είπε ο φίλος Ολλανδός, να του πω να μην ξαναπείς δημόσια αυτό που λέει συνεχώς να πάρει το ελληνικό δημόσιο τα λεφτά του Παπαθανασάκη. Γιατί εκτίθεσε φίλο Ολλανδέ, γιατί δεν ισχύει. Τα χρήματα στην εφορία τα χρωστάει το άφημι της ΑΕΠ ποντίων. Δεν τα χρωστάει ο κύριος φίλος Παπαθανασάκη. Τι μπερδεύεσαι. Άλλο το μεγάλο μέτοχος, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν χρωστάει το δικό του το άφημι. Χρωστάει το άφημι της ΑΕΠ ποντίων. Εγώ δεν έγινα ΑΕΚ ποντίον. Εγώ συνεχίζω να λέγομαι ΑΕΚ. Άλλο αφημί. Άσχετα αν η ορίζοντα τα βρήκε με το Μελισσανίδη. Άλλο αφημί έχεις. Το ξέρεις. Όρισε. Άλλο αφημί έχεις. Ναι, το ξέρω ότι έχω άλλο αφημί. Οπότε... Μπορεί να το είδε, δεν γινόταν, ρε παιδί. Οπότε. Τι. Ας μην πω έκανα οπότε, οπότε. Εγώ δεν λέγομαι ΑΕΚ ποντίον, αγάπη. Οπότε. Τα λεφτά στην εφορία. Οπότε. Άλλαξε το. Άλλαξε. Και στον Άρη άλλαξε. Άρης και ΑΕΚ άλλαξε το αφημί. Ναι, άλλαξε. Οπότε το ίδιο πράγμα. Μην παίζουμε. Λέγομαι ΑΕΚ, δεν λέγομαι ΑΕΚ. Ρε εσύ, μαζί μιλάμε τώρα. Άλλαξε το αφημί. Άλλο αφημί. Άλλο αφημί.
Δεν μπορείς να πάρεις λεφτά από λογαριασμό του Παπαθανασάκη επειδή χρωστάει ΑΕΠΟ 2. Αυτό θα μπορούσε να καταλάβεις. Νομικά δεν είναι εφικτό το πρόβλημα αυτό το πράγμα. Δεν στέκει. Τα λεφτά θα τα πάρεις από το συγκεκριμένο αφημί. Δηλαδή, άλλα νούμερα εμφάνιζε για πριν για το συγχωρημένο Θόδωρο Παδόπουλο και άλλα εμφανίζονται για τώρα. Γι' αυτό σου λένε μεγάλη ιστορία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι σημαντικό να έχεις σπουδαίους συμπαίκτες και εσύ σας φέρνει τον καλύτερο με τη ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Απολαμβάνοντας το Euro λοιπόν, απολαμβάνουμε και την απόλυτη οικονομία και ελευθερία με κάρτα ανανέωσης 5 ευρώ και έλεγχο του υπολείπου με την εφαρμογή MySita Mobile. Κάντε κοντρόλ στην επικοινωνία και ενημερωθείτε τώρα στο 13877 ή στο zita.gr. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Το 23-10-90-90-90 είναι δικό σας. 9-55 γεννό το μήνυμά στο 54-3-40. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Και να πω ότι μαζί μας είναι ο Κοσμάογλου, τα πάντα γύρω από το χώρο μα και τη διακόσμηση. Στα τρία καταστήματα Κοσμάγλου, Φιλίππε 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Αλφα μη δύο κενό, Euro ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για την τηλεόραση Smart TV 42 Ινσόν, την οποία κληρώνουμε και θα τη δώσουμε αύριο. Πάμε σε ένα φίλο που περιμένει, οι υπόλοιποι δεν ξέρω γιατί. Χαλαρή σας βλέπω στο δεύτερο ημίωρο. Παρακαλώ. Ήπρον έχω γίνει. Ιούλιο μήνα. Παρακαλώ. Το κοντίσιο να ξαπλώσω από κάτω. Κυρία είναι. Ναι. Γεια σας κυρία μου. Λίγο το να ρωτήσω κάτι. Το παιδάκι να γεννητό. Το παιδάκι θα γεννηθεί τέλη Αυγούστου. Είναι αγοράκι. Κοίταξε, εγώ σημάδεψα κάτι ρούχα του γιού μου, αλλά είναι για 5 χρονών, 3 και 2. Κάνει να τα φέρω και αυτά. Κοίταξε, για 2 χρονών. Για 2 χρόνια φέρετε, αλλά ξέρω εγώ, μην τα φέρεις. Κράτησε τα. Για κανένα έχω όμως και σεντονάκια και τέτοια να το φέρω. Φέρε. Εγώ βρήκα τώρα καρότσι. Καρότσι τα έδωσα πριν ένα μήνα. Βρήκα εγώ καρότσι και βρήκα και. Πώς το λένε αυτό το αυτοκίνητο που έχει. Το θέση για το κάθισμα αυτοκίνητο. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Και αυτά τα είχα και τα έδωσα πριν ένα μήνα. Που να ξέρω. Καλά έκανες και τα έδωσες. Εντάξει, δηλαδή τα πολύ μικρά ρούχα, 2-3 χρόνια. Μόνο τα πολύ μικρά, ναι, για αγοράκι. Εντάξει, μωρέ, να γίνει. Να δώσουμε και ένα δεκάρκο, το πάρουμε και κάτι. Άμα να γεννηθεί τέλη Αυγούστου, θα χρειαστεί φορμάκια και τέτοια. Έτσι, κάτι φορμάκια τώρα για Σεπτέμβριο, ξέρω εσύ τα ξέρετε αυτά. Εμείς είμαστε τη μπάλα, παιδιά. Ναι. Ναι, μέχρι πότε. Εντάξει, τα θέλετε εμείς, αυτά. Εμείς, κοιτάξτε, εδώ πρωινά. Δεν βάλαμε εμείς κάποια ταμπέλα. Όχι, κοιτάξτε, εγώ τώρα πήρα. Με πήραν τηλέφωνο τρεις παοξίδες. Ο Κοσμάς, ο Σιρόπουλος και ο Αρχοντής. Και μου λένε, έδωσα το τηλέφωνο εγώ. Στον πατέρα, τον Όμηρο. Και θα τους πάρει έτσι σχέδιο, κατάλαβες. Εντάξει. Δηλαδή να μην τα φέρουμε στο σταθμό. Κοίταξε. Καλύτερα, ας το τηλέφωνο σου στη γραμματεία να το δώσω εγώ στη μητέρα και στον πατέρα του κοριτσιού. Θα είναι ακόμα καλύτερο. Εντάξει. Τώρα, αν πάρεις ξανά τηλέφωνο, θα κάνεις απλά ένα κόπο. Θα κάνετε ένα κόπο να ξαναπάρετε τηλέφωνο στην γραμματεία και να δώσετε το όνομά σας. Εντάξει, θα πάρω τη γραμματεία. Καλό μεσημέρι. Οι γραμμές ελεύθερες. Έβγε στον Νίκο μόνος που ανέλησε τέλεια το παιχνίδι των Ιταλών. Καλησπέρα για τους δύο ημιτελικούς. Το Χ με σύστημα 1-2 σχόλια, παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι βιαστικό να πούμε προγνωστικά από τώρα. Για τους δύο ημιτελικούς. Γαλλία-Γερμανία. Γερμανία-Γαλλία, όπως είναι στο κουμπί. Καλό για τους Γάλλους. Και... καλό για τους Γάλλους. Πορτογαλία-Ουαλία. Λείπουν πρωτοκλασάτοι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι καλό για τους Γάλλους. Οι οποίοι οι Γάλλοι έχουν ένα θέμα στην άμυνά τους. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει πρέβα. Σε κάθε μάτς ένα γκολάκι ή δύο γκολάκια τα τρώνε. Έχουν θέμα στην άμυνά τους. Λοιπόν, πάρε γραμμές. Ρεσί Γιωργάκη, άλλαξε αφημί η ΑΕΚ. Μια χαρά άλλαξε αφημί. Τι άλλαξε αφημί. Εντάξει, όχι, λέει δεν άλλαξε η ΑΕΚ κανένα αφημί. Πώς, αφού πτώχευσε. Αφού έκανε πτώχευση, πρέπει να αλλάξει αφημί. Άντε, δεν τα ξέρεις. Διαβάζουμε κανένα μήνυμά σου και ξεθαρέψεις πολύ. Ναι. Άντε πάνε βόλτα με κανένα χαράλαμπο. Μη. Παρακαλώ. Μη ξεχνάς τη χριστιανική μας προέλευση. Καλημέρα. Έλα. Μάλιστα. Καλημέρα. Έφραγμα. Τον επόμενο. Φάει την γλώσσα σου. Επόμενος, ναι. Έλα φίλε. Και ο δεύτερος δεν μιλάει. Γιατί στο διάλογο έγινε. Σιγά κόκκινε τα σάλια. Ο Μαρινάκης δεν έκανε καλές μεταγραφές. Ενώ ο Σαββίδης πήρε από τα χέρια τον Κλοπ. Γλύψε κι άλλο σαλιάρι.
Φίλε μου, ούτε πάω ξύστο έπαιξα, ούτε το παίζω, ούτε και με ενδιαφέρει όπως το τοποθετεί στο θέμα. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός πουλάει το Ρομπέρτο όσο και δεν παίρνει εφάμιλο τον ατοφύλακα ανάλογης αξίας και γενικότερα ότι κινείται σε ρηχά νερά. Εσύ πες μου ότι λέω ψέματα. Φορ πήρε. Εσύ πες μου ότι λέω ψέματα. Μη. Πήρε φορ, ρωτάω. Όχι. Δεν πήρε φορ. Θα πάρει. Δεν νομίζω να μην πάρει. Εντάξει, εγώ νομίζω. Αλλά μη μου λέτε τώρα ιστορίες. Μη μαρσάρισε. Το Βέλιο μπορεί να πάρει δανεικό. Πάμε. Αφού παρακαλώ. Έκανε ο Ηρακλής την πρώτη του χωρίς φασαρία, γιατί να γίνει. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Πάμε. Πέρα, καλημέρα. Άντε, καλημέρα. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Πού δίνουμε, τι δίνουμε? Πού δίνουμε, τι δίνουμε? Στη γραμματεία, ναι. Παιδιά, όχι στον αέρα. Τηλέφωνο στη γραμματεία, παιδιά, ονοματικό. Για αγοράκι νεογέννητο. Νεογέννητο, εντάξει, κάτι έχουμε κι εμείς. Ωραία, πάει αυτό. Πάει αυτό στην άκρη. Κωστή. Έλα, Κωστή. Εσένα θέλει, Ζων. Εμένα θέλει. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, ναι, πολλά φάουλ σήμερα, Κωστή. Πολλά φάουλ. Πολλά φάουλ. Ποιος έκανε? Αφού γεννημένος με μια κίτρινη κάρτα ήταν. Ναι, άστα. Πολλά φάουλ. Τώρα την πέφτει στους Ηρακλειδείς και δεν κάνει τώρα. Δεν κάνει καθόλου. Συγγνώμη. Δηλαδή, ρε, φίλε. Εσύ πρώτη μέρα. Κάτσε, γεια σου. Συγγνώμη, ρε, φίλε. Τώρα... Δηλαδή, η πηδάω τη πόλη. Η δέρνω του παοξίδε. Η κλειστή Αγίου Δημητρίου δεν περνάει κανένα. Τρέμεται όλοι, είμαστε εδώ εμεί στο οπαδικό κίνημα. Φεύγει ο Παπαδανασάκη. Φεύγει ο Παπαδανασάκη ντυμένο καλόγρια από το Ηλέκτρα Παλά. Τον αφήνουνε, περνάει. Ζητάμε. Θα τα πω όλα. Ζητάνε από τον Κοντονή το Μούση βοήθεια. Και στην πρώτη Ηρακλή λένε όσοι στηρίζουν τον Παπαδανασάκη, πόλεμο. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Τελείωσες? Όχι. Έχω να πω και κάτι άλλο. Είπανε οι Ηρακλειδείς ότι αν δεν γίνει διοίκηση πρωτοδικείου δεν θα ησυχάσουμε ποτέ. Και τους βλέπω φρόνιμους. Ωραία. Να πω και εγώ τώρα. Ό,τι γουστάρεις τώρα πες. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Στην πρώτη προπόνηση τι περιμένα να κάνουν τα παιδιά? Σαματά. Ναι. Όχι. Θα έχουν εκεί πέρα και στη, όλους έχουν, δεν έχουν 20 παίκτες. Ναι. Από τους 20 παίκτες, οι 10 από αυτούς, οι 9 από αυτούς είναι κάτι 20χρονα παιδάκια. Θα έρθουν άλλοι 3-4 τώρα. Περίμενε. Θα έρθουν και άλλοι 3-4. Αυτοί εδώ τώρα στην πρώτη προπόνηση θες να πάνε να κάνουν σαματά και αυτά τα παιδάκια που ίσα ίσα πάνε να ορθοποδήσουν να τα βάλουν φωτιά. Κανονικά θα τα κάψουν. Από τη μια θα έρθουν τα παιδάκια. Απ' την άλλη έχουμε συλλήψεις. Επειδή με το παίζετε ότι βαράω τη πόλη. Τελείω. Όχι. Μισό λεπτό. Δεν μπορείς από την πρώτη προπόνηση να αρχίσεις να κάνεις τέτοιο ντου. Γιατί κόβεις τα πόδια από τους ανθρώπους που κανονικά πρέπει να στηρίξεις. Δηλαδή τους παίκτες και τον προπονητή. Δηλαδή και σε πίσω ο Παπαδόπουλος. Αν τώρα γίνει κανένα αστείο και παραιτηθεί ο Παπαδόπουλος, ναι. Να γίνει κανένα σταματάς και να παραιτηθεί ο Παπαδόπουλος, καταστραφήκαν. Έτσι να ξέρεις. Δεν υπάρχει μέλλον. Ποιος καταστράφει? Δεν υπάρχει μέλλον. Ποιος θα έρθει να αναλάβει? Ενώ τώρα δεν είναι καταστραμμένος ο Ηρακλής και πρέπει να φύγει ο Παπαδόπουλος για να καταστραφεί. Όχι, αλλά άμα φύγει ο Παπαδόπουλος τι έγινε? Λήξεις. Άμα φύγει ο Παπαδόπουλος. Γιατί ποιο είναι ο Ernst Happel είναι, δεν αύριο προπονητή. Θα έρθει ο Τσιόλης, θα έρθει ξέρω εγώ ο Μάτζιος. Σιγά. Ρε κανένας δεν πρόκειται να έρθει. Ο Μάτζιος. Γιατί δεν θα γυρίσει να σε κοιτάξει, καλά τρελάθηκες ρε. Ο Μάτζιος, σιγά να έρθει ο Ζουνίδης. Καλά είσαι τρελός. Πάμε παρακάτω. Τώρα είναι στα κάτω τους. Εσύ υποτίθεται ότι λες τον βαράω τον άλλο όταν είναι στα πάνω του. Τώρα που είναι στα κάτω τους αυτοί, δεν κάνει να τους απλώνει χέρι. Στήριξη θέλουν. Στήριξη. Δηλαδή, εγώ με παοξή τι πρέπει να κάνω. Ναι, ρε, σιγά, και εγώ με παοξή τι πρέπει να κάνω τώρα, δηλαδή. Αλλά... Δηλαδή, επί Μητυλινέου και Πέτρου Θεοδωρίδη που τα κάνατε λίμπα, δεν στέλαν στήριξη οι άλλοι, δηλαδή. Προπονητής του Ηρακλή δεν ήταν εκείνος. Μην τα συγχύεις, άλλο ο Σχορεμένος και άλλο ο Μητυλινέος. Σχορεμένος ήταν άγιος άνθρωπος. Ο Μητυλινέος μπήκε για να κάνει άλλα πράγματα. Τώρα τα ξέρεις. Αχάμ! Μην τα μπερδεύεις τώρα. Αχάμ! Κόψτον! Κόψτον! Ναι! Καλός άνθρωπος. Ο Σχορεμένος. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μας ακούτε? Έλα φίλε, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Είπαμε τέσσερις φορές. Και σε εσάς. Ναι. Μάλιστα. Μαζί μιλάμε. Όχι τι, με τον άλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, σας έχω μια τρομερή είδηση. Όπου αυτός είναι. Φόδωρε. Φόδωρε. Φίλε μου, κουμπάρε μου. Καλέ μου άνθρωπε, λέγε. Τι είδηση. Λοιπόν, γκρεμίζεται το συντριβάνι στον Άγιο Θεράποντα και γίνεται κιόσκι. Με μπύρες και τα λοιπά. Και Κυριάρχης η τρελή. Βέβαια. Βέβαια και οι δυο είστε επικηρυγμένοι γιατί δεν περνάτε. Προχθές η Λολή έβγαλε επικήρυξη. Πες τη Λολή ότι έχουμε τις γόμες σε τσακάρι. Η Λολή λίγο ψιλοχέστηκε. Όταν τις πάρουμε το τσακάρι τις γόμες. Η Λολή λίγο ψιλοχέστηκε. Τον φόραξα στο Euro που αν και δεν θέλω να έρθω, μη με δούνε. Έλα και μια ηλικία. Είναι στη Λάρισα, κάνει διακοπές. Δεν ξέρω. Αυτός ο Βλαμμένος δεν καταλαβαίνει. Ψιλοχέστηκε. Η Λολή είναι και 73 χρόνια. 180 να είναι. Τι σχέση έχει αυτό? Έλα ρε τώρα πλάκα. Έτσι δεν είναι, Θόδωρε. Εμείς τα νιάτα τώρα. Εμείς δεν είναι οι άνθρωποι τώρα. Και μία κουβέντα μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά πιο πολύ σοβαρού. Μην μιλάτε σε εμάς σοβαρά. Για κανένα λόγο
μην παραβλέπετε το φετινό Παναθηναϊκό. Ποτέ. Ξέρετε τι. Γιατί. Όλοι τον έχουν ότι θα τερματίσει πέμπτος, έκτος, θα ανεβούμε όλοι. Προσέξτε λίγο τους παίκτες που παίρνει. Ο Αλέφοντος και... Μήπε τον έξω δεξιά και το στόπερ τον άρεσε. Λοιπόν, αυτόν τον Ιμπάρμπο αν υπογράψει. Αυτός ο Ιμπάρμπο λέει πολύ παικτάρα είναι. Έτσι μην πω Αλέφοντος. Όχι, δεν είναι παικτάρα. Είναι ένα τάγκ δύο φορές πιο δυνατό από το Σισε. Έτσι μην... Με τρίπλα καταπληκτική. Και φορ, λέει, παίζει. Και φορ παίζει αυτός λέει. Ναι, και παίζει και φορ. Αλλά και οι άλλοι παίκτες που παίρνει. Έχει ένα θέμα στον προπονητή. Ναι, αλλά λίγο... μήπως και ποια μεγάλη ομάδα έχει προπονητή για να καταλάβω. Ο Ίβιτς ή μήπως θα τόσο και τσπάγια θα κάνει την. Ο Μητσικώστας, σιγά τον προπονητή. Ναι, γιατί του Ολυμπιακού, το Ολυμπιακού είναι κανένας μεγάλος προπονητής. Ναι, ξέρεις τι, νομίζουν όλοι ότι ναι, ο Παναθηναϊκός βγάλε το Παναθηναϊκά και τώρα πιέσαν. Τι να κάνει. Θα βρεθούν όλοι προεκπλήξεως, διότι πρέπει να σας πω ότι παίρνω διαρκείες γιατί θα ανεβοκατεβαίνω πολύ συχνά λόγω δουλειάς. Τι έγινε ρε, εσύ θα μας βάλεις guest star σε καμιά ταινία σου να πούμε. θα μας βάλεις. Θα σε βάλω να παίξεις σε έναν πολύ σεξι ρόλο. Να παίξω εγώ τον Κλούνεϊ και ο άλλος τον χοντρό να πούμε δίπλα. Πού είναι δίπλα στον Κλούνεϊ. Τι πλάκα. Παιδιά να έχετε καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά Θόδωρε. Γεια. Παρακαλώ. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα στην... Έλα. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινη, ναι. Τι κάνετε? Έτσι, έτσι. Πολύ καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε? Είστε καλά. Βέβαια. Κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινη, έχετε τους απεριόριστους χαιρετισμούς του κυρίου Σάβα. Σήμερα ήρθε ο πάτερ Ερμόλαος. Ερμόλαος. Ο Ερμόλαος. Ερμόλαος, ναι. Τι είναι αυτός? Και κάναμε, φίλος και κάναμε τον αγιασμό στο μυστικό. Τον έσκλαγό στον Ιησού. Πάτερ Ερμόλαος, απαντεώνας. Ναι. Όχι, όχι. Καλός άνθρωπος. Όχι, τον έφερε ο κύριος Σάβας, έκανε τον αγιασμό στο μυστικό δωμάτιο, ξέρεις, στον Απριλίο. Με πήραν τηλέφωνο και μου ζητήσαν ιερέα. Α, και έστειλε τον Ερμόλαο. Ναι, γενιάσαμε, ναι, με τις ευλογίες σας βασικά, ναι. Το δωμάτιο των απελπισμένων. Όπως είδατε δεν δέχτηκε Χαρτζηλίκη, μετά έφυγε. Όχι, όχι, πεντάρκο έφυγε, δεν... αλλά με είπε κάτι ο κύριος Σάβας, κύριε Κόκκινη και κύριε Ραπτόπουλε, και δεν ξέρω αν αληθεύει. Τι είπε? Κάποιοι λέει, τον πήρε κάποιος ο γνώριμός από τη Θεσσαλονίκη και τον είπε ότι σε γνωστό στέκι, λέει, εκεί στην Ξηροκρίνη, λέει, διαδίδεται, λέει, ότι κάποια βράδια ο κύριος Ραπτόπουλος είχε δευτερεύοντα ρόλο στις εκπομπές στο αληθεύει κάτι τέτοιο, κύριε Ραπτόπουλο. Ναι. Αληθεύει, ε? Βέβαια. Τότε δεν είπε ψέματα ο κύριος Σάβας. Όχι. Μάλιστα. Εγώ δεν υιοθετώ κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι. Μέχρι και τα γραφεία, ρε, του Πειραιά. Ναι. Μα όχι, το είπε ο κύριος Σάβας, δηλαδή. Όχι, για όνομα. Εντάξει, δεν μου λέτε, εχθές. Γιατί ήταν τόσο ήσυχα τα πράγματα στην πόλη, κύριε Κόκκινη και κύριε Ραπτόπουλε? Δεν ξέρουμε, γιατί εσείς έχετε. Ούτε καπάκι από μπύρα δεν άνοιξε, κύριε. Ναι, τίποτα. Ούτε Λίπτον Ice Tea. Τίποτα. Ούτε Λίπτον Ice Tea. Όλοι παίρνανε. Κάτι Κόπερτον είχε. Ποτήρι και δηλαδή. Ναι. Όλοι φάγανε από την τούρτα τη σοκολάτα τη Εφροσύνη. Φάγανε και. Βρεού στα παδάρε! Θα πει εμεί ότι τρώμε σοκολάτα στον Ηρακλή. Φάγανε σοκολάτα. Ξεθάρεψε κι εσύ. Φάγανε μπιφτέκια. Στείλ τον άρε, ξεθάρεψε. Μπλε μουστάρδε, κόκκινε μουστάρδε. Δεν λέγεται μουστάρδα. Μπλεχτήκαν οι κόκκινε μουστάρδε με τι μπλε. Σάλτσετ, κέτσαπ με μουστάρδε. Αν μπερδέψει και τρώμε μπλε, τι χρώμα βγαίνει. Δεν ξέρω, τσιρλί. Για... Λέγε ρε, τι χρώμα θα τσιρλί, ρε. Είναι δυνατόν να είσαι τόσο, τόσο βλαμμένο. Τσιρλί, ρε. Καλημέρα, ρε. Άμα μπερδέψει κίτρινο και πράσινο. Έλα, δαχτυλιδάκι. Με κίτρινο. Δαχτυλιδάκι, γκαραζιέρι με χοντρό. Κίτρινο. Στη Μύκονο πήγανε και κάνανε κίτρινο το και γλέντι. Τι βγαίνει, λέγε. Το γλέντι έγινε στη Μύκονο. Αν αναμίξ κίτρινο, βγαίνει. Πράσινο βγαίνει. Έλα, φίλε, ναι. 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 Έλα. Κίτρινο με μπλε, άμα ανακατέψω εβραϊκό νεκροταφείο βγαίνει. Καλημέρα, ναι. Δηλαδή λέει, αν αυτός ο Ιμπάρμπος, συγγνώμη φίλε, είναι τάγκλι, γιατί έρχεται στην Ελλάδα? Καλό. Ναι! Έχουμε πόλεμο. Λοιπόν. Δεν έχουμε. Όχι, να σε ενημερώσω λίγο ότι ο Άρης, ας πούμε, πήρε καινούργια φημή. Δεν πήρε μια πιο μικρή ομάδα να φημί, σαν πιο μικρή ομάδα που είναι για να γίνουν ακόμα πιο μικρή ομάδα. Ο Άρης Ποντιακής Κατερίνης δεν είναι. Ο Άρης λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης. Ναι, βέβαια. Δεν θα είναι Ποντιακής Κατερίνης. Και λοιπόν, καταλάβες. Έχει άλλο αφημί. Ναι, δεν πήρε αλλουνού αφημί. Αυτό ρε φίλε, στην εφορία. Γιατί άμα πάρει ο άλλος φίλε, θες να μ' ακούσει κάτι. Είναι διαφορετικό. Καθόλου διαφορετικό. Στην εφορία, η εφορία βλέπει τον τίτλο, την επωνυμία της επιχείρησης ή τον. Δεν μ' απαντάς. Όχι τρίπλες εμένα. Η εφορία. Ναι. Βλέπει το νούμερο ή βλέπει την επωνυμία της επιχείρησης? Και τα δύο. Λάθος κάνεις.
Την επωνυμία της επιχείρησης κάθε τρία χρόνια μπορεί να την αλλάζεις. Εσύ, δηλαδή, τώρα αγχωστά. Την επωνυμία της επιχείρησης. Άστο να μιλήσει. Όποτε θέλεις την αλλάζεις. Άστο να μιλήσει. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο. Εσύ είσαι ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, έτσι. Και ναι. Χρεώνεσαι. Καλός, κακός, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορώ να αλλάξω όνομα. Ναι, θα αλλάξεις. Θα πάρεις το αφημί του Κωστή δίπλα σου. Αφημί άλλο δεν μπορώ να πάρω. Να αλλάξω όνομα μπορώ. Ρε αγόρι μου, καλό, άκουσα λίγο το λέω. Δεν στο λέω σαν ομάδα. Πήρε ναι. το αφημί από άλλη ομάδα, έτσι. Ναι, ναι το πήρε. Δεν πήρε κανένα αφημί. Καινούργια αφημί. Καταλαβαίνεις, λέμε. Πήρε καινούργια αφημί. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Δεν άλλαξε το όνομά του, λέει. Δεν έγινε αεποντίον. Αυτό λέει. Στα αεποντίον. Ούτε ο Ηρακλής άλλαξε. Και πώς δεν άλλαξε, εδώ άλλαξε πόλη, ρε. Στη Δόη η Κατερίνη είναι καλά, σε λέει. Η Κατερίνη είσαι, κατάλαβε το λίγο. Είσαι ο Ποντιακλής. Εγώ θα είμαι ο Άρης Θεσσαλονίκης πάλι. Όπως και να έχει το ζήτημα πάντως και οι δυο τα τρακτέρ. Εκείνος ποιος Άρης είναι. Ο Βελουχιώτης. Αυτός που πτώχευσε. Έλα, πάμε. Ο Βελουχιώτης. Στον επόμενο, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Έλα. Με θυμάσαι. Πώς δεν ακούω. Με θυμάσαι. Εσένα. Εμένα, ναι. Θα έπρεπε. Ναι. Γιατί. Είμαι ο ξάδελφος του Κώστα. Πιάνου Κώστα. Του ξαδέρφου σου. Έλα που δεν έχω ξάδερφο Κώστα. Εσύ δεν έχεις ξάδερφο Κώστα. Όχι. Γιάννη δεν σε λένε. Ρε φίλε. Αχ, γεννήθηκες λακαμάς, για στην πορεία έγινες. Δηλαδή γεννήθηκες λακαμάς. Σου παρουσιάστηκε θέμα μετά. Τράβηξες το πετσάκι πολύ, σκίστηκε να πούμε. Μα είναι δυνατόν. Έχεις κανένα ξάδερφο Κώστα και δεν το ξέρεις. Ρε σύγχοντρε. Με ρώτησε με έναν Γιάννη κιόλας. Ρε σύγχοντρε. Τουλάχιστον όταν δίνεις Χατζηλίκη για να πάρουν τηλέφωνο να στείλουν μήνυμα, σιγουρέψω ότι δεν είναι μεθυσμένη. Σιγουρέψω ότι δεν είναι μεθυσμένη. Σποτίζει δηλαδή. Παρακαλώ. Παρακαλώ, τελευταίος για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε φίλε. Να σας πω, ρε παιδιά, τι έγινε με το παλικάρι, για πετε λίγο ξανά λίγο, γιατί δεν το άκουσα καλά. Υπάρχει ένα παλικάρι το οποίο δεν έχει δουλειά, γενικά δεν έχει που την κεφαλή κλείνει και η γυναίκα του γεννάει τον άλλο μήνα. Τι λέει, ρε Κόκκινα, αυτά. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, άσε ο Κόκκινος είναι με... έχει πιει ουίσκι χαλασμένο. Τι πια. Χαλασμένο ουίσκι πια. Παιδιά, πέστε να σας πω κι εγώ λίγο. Είναι ένας άνθρωπος, έχει μια κόρη, η οποία παντρεύτηκε, έμεινε έγκυος και ο άλλος σηκώθηκε και έφυγε γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Αυτός είναι άνεργος και η γυναίκα του παίρνει μια μικρή σύνταξη. Και δεν έχουν να πάρουν στο παιδί ένα καρόσι ή ένα αυτό, ρε παιδί μου. Δεν οι άνθρωποι. Παιδιά, επειδή στη... είναι πολύ δύσκολο να σας πω εγώ. Ναι. Να σας πω εγώ. Εμένα η κόρη μου γίνεται ένα χρονών σε λίγες μέρες. Ναι. Την ημέρα που γέννησε η γυναίκα μου, στην τσέπη μου είχα 20 ευρώ και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μου δώσει να βάλω βενζίνη η ώρα 3 τα ξημερώματα να την πάω στο νοσοκομείο. Ήταν το τελευταίο 20άρικο. Δεν είχα να κάνω ούτε δώρο ένα τριαντάφυλλο στη γυναίκα μου που το λέω και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ένα τριαντάφυλλο στη γυναίκα μου που γέννησε. Στη... Αν θέλετε να σας δώσει το τηλέφωνο μου εκτός αέρας, να σας δώσει το τηλέφωνο και να πείτε αυτόν τον άνθρωπο 23 Ιουλίου την ημέρα που θα έχει γενέθλια η κόρη μου, θα πληρωθώ κιόλας να του δώσω 100 ευρώ από μένα και να τα κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος για την κόρη του και για το εγγονάκι του. Γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν τι είδε, εύκολα είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. 23 Ιουλίου γέννησε η γυναίκα σου, ρε. 23 Ιουλίου γέννησε η γυναίκα. Τη μέρα που πέθανε η Αλίκη, ρε, γέννησε την κόρη σου. Τι θρυλική είναι. Άμα τη δεις την κόρη μου, πιο όμορφη από την Αλίκη είναι. Γιατί η Αλίκη ήταν όμορφη. Ναζιάρα ήταν. Κοντή ήταν. Έτσι φυσικά θα ήταν πιο όμορφη. Σιγά τη βουγιουκλάκη. Κοντή, χοντρή. Θες λίγο να το φτιάξουμε. Ναι. Απλά άκουσα λίγο το σκηνικό εκείνη την ώρα. Έγινε ρε παιδί μου τώρα, αυτός είναι χρόνια ακροατής και του Κόκκινου και δικός μου. Και είναι λίγο παιδιά, πιο. Εγώ χρόνια σας ακούω. Λίγο πιο μεγάλος από εμάς είναι. Και τούτη και αυτή αναποδιά. Γιατί. Εγώ δεν κατηγορώ ούτε το παλικάρι που έφυγε. Έφυγε, φοβήθηκε, έφυγε. Δεν είναι δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να βρει και καμιά γκόμενα να φύγει, δεν ξέρω. Μπορεί να τα ξαναβρει, δεν ξέρω εγώ τώρα τι μπορεί να γίνει. Αλλά και τώρα... εγώ σε φορτηγό δουλεύω, δεν έχω ποιος ξέρει το μισθό. Δουλεύω εδώ, στη Θεσσαλονίκη μέσα. Δεν... Τα περικέπια πεθάνε. Θα τρελαθεί τα μάτια από το μισθό. Δυστυχώς τα ξέρω, φίλε. Τα ξέρει και ο Κόκκινος τα περικέπια. Παιδιά, είναι 680 ευρώ και δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Ή θα δουλέψω 6 το απόγευμα με 6 το πρωί. Ή θα δουλέψω 8 2 το μεσημέρι με 10 το βράδυ και είναι 680. Αλλά επειδή είναι στη μέση κάτι σοβαρό, πάνε να βγει ένα παιδάκι στον κόσμο, καλόν ή κακός ο άνθρωπος έφυγε από κοντά από την κοπέλα, δεν έχει σημασία. Και εγώ χωρισμένος είμαι. Μπορεί να γέννησε η γυναίκα μου, μπορεί να μην τα βρήκα στη συνέχεια, χώρισα, το παιδί μου δεν του λείπει τίποτα, τη γυναίκα μου τη βοηθάω όσο μπορώ, αλλά επειδή άκουσα κάτι και είναι πάρα πολύ στενάχωρο για μένα,
Σας λέω από το μισθό μου, εγώ ένα κατοστάρικο θα το διαθέσω για τον άνθρωπο. Έγινε. Πέστε μου πού θέλετε να σας πω. Εμάς τίποτα, όταν έρθει η ώρα όταν θα συμμετείς κατευθείαν στον πατέρα. Θα πάμε κατευθείαν. Ε, άντε, καλά. Ωραία ρε παιδιά, έγινε. Καλό έγινε, δρόμο έγινε, και ένα παιδιά. Καλό τιμόνι να έχεις. Να, θα να είστε καλά για σας. Είναι τα αυτά της κρίσης. Δεν τα βγάζουν πέρα, χωρίζουν τα παιδιά. Όσο, όταν τα ακούω αυτά συνεχίζω να ελπίζω. Γιατί να ελπίζεις ρε κόκκινε. Όταν τα ακούω αυτά συνεχίζω να ελπίζω. Σε τι ελπίζεις ρε κόκκινε. Τι, όσο ακούω ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σαν από αυτό, ναι, ναι, συγγνώμη. Ναι. Συνεχίζω να ελπίζω για αυτή τη χώρα και για αυτή την πόλη. Όσο βλέπεις τα μούτρα στον καθρέφτη όμως, σε πιάνει επελπισία. Κάτσε, περίμενε, για κάποιους ακροατές. Πώς έχετε δει ένα βιντεάκι με έναν ειδό που το δείχνει και καλά σφαλιάρες. Θα κάνω ένα τηλεοπτικό. Θα βρω έτσι ένα κρουστό. Πού να βρει σκηνοθέτη και να κάνει τηλεοπτικό. Ανίκανε. Με τη φαλάκρα σου. Θα κάνω ένα. Θα βρω ένα ρυθμό και θα το κάνω στην καράφλα σου. Για το παίξουμε. Να βρει, ρε. Πιστεύω πάνω από 2 εκατομμύρια χτυπήματα θα έχει. Κάτω για φιλανθρωπικό. Πάνω από 2 εκατομμύρια. Για φιλανθρωπικό σου. Γιατί για την τσέπη μα το κάνω. Εσύ για την τσέπη θα το κάνει. Γιατί είσαι μονοφαγά. Αυτά εσύ τα. Εγώ δεν τελειώσαμε. Τι. Α, έχουμε να γράψουμε. Έχουμε να γράψουμε. Εντάξει. Λοιπόν. Είπα εγώ τελειώσαμε. Τι θα έρθω εκεί μέσα, ρε Λούτον. Φορτωμένο μαγιά είσαι. Λοιπόν. Όχι, πέσει μαγιά. Βρισκόθηκα. Λοιπόν, αν θέλετε να βρείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο ανταλλακτικό, τηλεφωνείτε στο 18133 ή Αφήκο στο Δημήτρη. Θα δίνουν και γραπτή εγγύηση. Είναι ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου. Από εμάς, γεια. Ακολουθεί Μαρίνα Μπίκου, τίτλοι ειδήσεων. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο, ο Κίρτσος, ο Κανελάκης και η Δήμου. Γεια, 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 η Δήμου.